Καλησπέρα. Μεγάλη μπάλα. Ό,τι είδατε. Κουμπαράκι μου. Ολυμπιακός. Μιλάω για τα Γιάννενα. Για πού θα μιλάγεις. Ναι, αλλά αυτή η εβδομάδα όμως είναι ακόμα πιο καλή. Ολυμπιακός ήδη εδώ και 10 μέρες έχει αρχίσει και παίζει πάλι την μπάλα που έπεσε στην αρχή της περίοδου. Και καλύτερη. Και καλύτερη βέβαια. Με ένα Φορτούνι φανταστικό, δεν υπάρχει αυτός ο παίχτης στην Ελλάδα και από πολλούς ξένους. Να μην πω από όλους, είναι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, φανταστική και η εξέδρα και στα Γιάννα, εκεί. Ο κόσμος μας, ναι. Πήγανε και 4.000 γιανιώτες. Ναι. Τώρα, μακάρι να έχει κάθε αγωνιστική τόσο κόσμο στα Γιάννα. Εννοείς, του πιο πολύ, όχι. Οι Ολυμπιακοί από τον... Όχι, εκτός του Ολυμπιακού. Οι Ολυμπιακοί πήγανε. Ναι, του ΠΑΣ πήγανε για τον ΠΑΣ. Για τον ΠΑΣ πήγανε. Ναι. Πήγανε οι Ολυμπιακοί. Πήγανε αυτοί που ήταν για τον ΠΑΣ. Ναι. Ναι, και πήγανε και οι άλλοι για να γιουχάρουνε. Να γιουχάρουνε, πα και δουν μια φάση. Να δουν μια φάση, ναι, να κάνουν. Και τέτοια. Αλλά μια χαρά. Είδε αυτά που λέμε τα κύματα, του βάζει δύο γκολ. Σε κάτι τέτοιε εξέδρε. Ναι. Από την αρχή. Έτσι. Να τελειώσει το παιχνίδι. Μα γι' αυτό λέμε. Δεν είναι. Γλιτώνει και από τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πώ να σου πω, παίζουν με τα νεύρα μα. Δηλαδή, ξέρει, βλέπει από την αρχή. Ναι. Βλέπει από την αρχή τι προθέσει του. Του κόσμου. Υποτίθεται του πα. Για να μην, δεν θέλω να δείξω κανένα. Έτσι. Του κάθε πικραμένου που είχε μαζευτεί εκεί πέρα εκτό από του φιλάθλου του πα. Άνοιξε το λίγο. Ναι. Βλέπεις τις προθέσεις του, γίνεται ένα αράουτ. Ω, λες και έχει... Ναι, τότε σας πω κατά λάθος. Όχι, τι κατά λάθος, ναι. Τίποτα. Δηλαδή, να μην γίνεται τίποτα, ναι. Να πέφτει άλλο θέατρο. Ό,τι έγινε. Έγκλημα. Και ναι. Μέχρι εκείνη τη στιγμή να μην έχουν φωνάξει καθόλου. Τίποτα, ούτε για πάση. Τίποτα. Καλά, και πότε δεν τους έδινε και δικαίωμα. Έτσι ο Ολυμπιακός θα φωνάξουν, αλλά από εκεί πέρα το βλέπεις, δηλαδή τρώνε το πρώτο, μείνανε κάποιοι τελευταίοι. Την κόντα να έβαλε, ναι. Τώρα. Ναι, μένουν κάποιοι έτσι... Αποσβολωμένοι. Ναι, από, όχι που επιμένανε, λέει δεν μπορεί να γυρίσει και οι αισιόδοξοι, πώς να το πω. Ναι, και καλά έτυχε και μπήκε το πρώτο. Όχι, λέτε να κρινιάξουμε τώρα ακόμα ένα μηδέν, με ένα μηδέν, ναι. Με άλλο ένα μπορεί να γίνει ένα-ένα, ναι. Όπως τον Πλατανιά, λίγο καθυστέρηση. Λίγο έτσι, λίγο κλωτσοπατινάδα, τι λίγο δηλαδή που μας μουλάναν στην κλωτσιά, τέλος πάντων ό, μία κάρτα την έβγαλε, έτσι. Πολύ κλωτσά. Αυτός ο συνονόματός σου που ρεζιλεύει και το όνομα. Ναι ρε φίλε, άλλαξε όνομα. Δηλαδή για τρεις κόκκινες, για έξι κίτρινες, για πλάκα. Για σε κάθε φάση. Για τρεις κόκκινες. Ειδικά η δεύτερη. Δηλαδή τι μόδα είναι αυτή πάλι τώρα, οι μίαν θα κάνουν καθυστερήσεις, οι άλλοι τι εντολές έχετε, δηλαδή, γιατί μόνο κατόπιν εντολής, τι να, στο 3-0, τι να την κάνεις στην κλωτσιά, μου πας και τέταρτο, ναι. Σαν δει, να μην πω και τα ρητά εδώ πέρα και είναι και νωρίς. Ή νομίζω. Ναι. Δεν σε πείραξε το ένα, σε πείραξε το άλλο. Που συνήθιζε και λέω. Ναι. Ότι είναι σκληρό παίκτη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακό θα την σημασία. Ναι, ή θα μασίσει, ναι, θα μασίσουν, ναι. Οι παίκτε του Ολυμπιακού. Τι να μασίσουν, ναι. Τσατίζονται περισσότερο. Θα φάτε κανένα, δηλαδή εκεί που να φάτε κανένα δυο, θα φάτε και τίποτα παραπάνω. Ωραία, να μείνουμε στην απόδοση τη ομάδα μα. Ναι, άσχετο με αυτό. Ναι, αλλά πρέπει και αυτά να τα καθυριάζουμε. Δηλαδή, άντε, μα σκοτώσουν του παίκτε όλου. Επειδή τρώνε τρία γκολ, τι θα κάνουμε, σταματάμε στα δύο ή να βάζουμε στο ένα και να στεναχωριόμαστε. Μια... Γιατί άμα σταματήσουμε στο ένα, έχετε και τους άλλους που γραφίζουν από την κερκίδα. Ναι. Οκαιό. Συνεννοηθείτε που θέλετε να σταματάμε, να είμαστε κι εμείς αρτιμελείς, να είστε κι εσείς έτσι όπως έχετε συνηθίσει να είσαστε, όπως έχει συνηθίσει να σας κάνει ο Ολυμπιακός, να συνεννοούμαστε. Πέστε τα γκη. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα ξεκίνησα και έλεγα ότι είναι πολύ... Ναι, για μη, να τα πάμε και στα αγωνιστικά. Έχουμε αποχωρήσει παιχτών, τέτοια δηλαδή... Ναι. Φύγανε 7 παίχτες. 7 παίχτες φύγανε. Έτσι, αυτά... Ό,τι σου λέω. Ναι, 7 παίχτες. Αυτά... Λοιπόν, για παίχτες. Αυτά παίχτες Σίλβα, ναι, ότι έπαιξε. Σίλβα να έχει ένα... ρόστερ... μικρότερο, πιο μαζεμένο, σίγουρα
Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός παίρνει τα κινητά στους πολλούς παίκτες. Το καλοκαίρι. Ναι, έγινε... σου λέει, λέει ο άλλος, τι θα τους κάνει. Τι κάνει. Τι θα τους κάνει. Αυτό τι θα τους κάνει. Κοιτάει, παίρνει καμιά τριανταριά, πώς είναι να πάρουν. Κοιτάει ποιοι του κάνουν, ποιοι κάνουν για τον Ολυμπιακό, ποιοι ταιριάζει η χημεία τους, ποιοι έχουν τύχει να παίξουν στον Ολυμπιακό. Παίζει νουλα ρόλο, έτσι. Και από αυτούς, και όσοι δεν κάνουν, πάνε σε ομάδες. Παντού περιζήτητοι είναι οι παίκτες μας, έτσι, είτε δανεικούς τους δώσουμε, είτε με μεταγραφή τους δώσουμε, περιζήτητοι. Είναι όλοι πρωτοκλασσάδοι οι παίκτες, έτσι. Απλά, για πολλούς και διάφορους λόγους, και κυρίως θέμα προπονητή και θέμα δικό τους, έτσι, δεν μπορούν να παίξουν όλοι στον Ολυμπιακό, αλλά και πάλι, και αυτοί, πάνε να πάρουν τη δεύτερη ευκαιρία τους, έτσι. Δηλαδή, φύγανε 7 παίκτες. Έφυγε ο Μανιάτης. Ο Μανιάτης, εκ των πραγμάτων, αρχηγός του Ολυμπιακού είναι. Δεν μπορεί να είναι στον πάγκο. Πρέπει να παίξει. Δεν μπορούσε να είμαι έτσι, δεν είναι τέκι. Φιμπόγκασο. Μια χαρά παιδί, το μας ευχαρίστησε κιόλας. Έβαλε και μια γκολάρα μέσα στο Λονδίνο. Ναι. Έφαγε τη φωτοβολίδα. Εντάξει. Που να ξέρω. Που υπήρχε, ναι. Ότι πήγε σε μάου μάου. Μια χαρά. Ο άνθρωπος ήρθε, ευχαρίστησε. Λέει η τιμή μου πέρασε από ένα τόσο δεν μεγάλο. Δεν το βλέπω αυτό από άλλους παίχτες άλλων ομάδων όταν φεύγουν. Λέω λένε, που φύγει, φύγει. Και γιατί σου στάνε λεφτά. Και όταν είναι να του τάξουν ότι θα πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται οι παίχτες. Του λέει όχι, του λέει πες και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι. Και για να πάρει τα λεφτά. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό. Για να σώσουμε τα λεφτά. Για να σώσουμε τα λεφτά που δικαιούσε τα δουλευμένα. Π.χ. Χάντερσφιλ. Πώς δεν λέει αυτό που το σέντρε πάνω πάνω. Χάντερσφιλ, πώς δεν λέει. Άσε με τα κοιτά. Αυτό που πήγε, έφυγε, μωρέ. Και όσο που δεν ήξερε πάντα. Δεν πετυχαίνω. Τώρα του Παναθηναϊκού μου βάζει και δύσκολα. Πολύ παίχτε. Οργασμό. Μεταγραφικό οργασμό. Δεν του προλαβαίνουμε. Ποιου. Τα βαζίλια. Πήρατε παίχτη. Ναι, άκουτα. Όλα αυτά που ακούς έχουν πληρωθεί. Δεν ακούς τώρα μεταγραφικό οργασμό. Καλαφούζος και τέτοια έτσι όλα. Λοιπόν, ωραία. Ακούστε τους. Οι πληρωμένοι ποιοι είναι. Οι πληρωμένοι είναι οι εξής δύο. Δηλαδή πουλήσατε τον Καρέλη. 2.300, λέτε τρία. Τρία, ας βάλουμε τρία. Λένε τρία για υπεραξία του και καλά, δεν τον ξεπουλήσανε. Ακόμα καλύτερα, τρία, βάλε τρία. Ναι. Και δώσανε 180 πόσα. Ναι, παιδί μου, εγώ σου λέω κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Πάλι, πώς με αναγκάζεις έτσι. 2.300 είναι τα λεφτά. Ωραία. Άλλο που λένε τρία. Και από αυτά δώσανε 500.000 ευρώ στο Μπουμπάλ. Στον Πανιόνιο, έτσι για τον Μπουμάλ, και 300.000 για τον Βηγιαφάνης. Αυτά είναι. Αυτά. Ό,τι άλλα λεφτά έχετε βάλει, εδώ είμαστε να μας τα πείτε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν κάνεις καθόλου. Όχι, εγώ λέω με το φτωχό μου το μυαλό. Έτσι. Μια χαρά το μυαλό. Όποιος έχει αντίρρηση. Φτωχοί είναι οι τσέπες τους. Που θέλουν να μην βάζουν λεφτά. Για να καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτό. Μετά, ο Αυλονίτης Γκούτας. Ο Αυλονίτης, Άκη μου. Αυτό το παιδί είναι καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Εντάξει, εκεί. Του συμπαθεί πάρα πολύ σχολείο. Και γρήγορος είναι και. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός και τον άφησε να πάει εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ εξελίξιμο. Ο Κούτας είναι πάλι στην ομάδα του στην Ξάνθη. Πάλι να πάρει κάποιο παίκτη. Και αυτό παίκτη. Να δούμε και αυτό. Ο Τσαδάρης είναι στον Πανιόνιο. Ο Μπεν στο Λεβαδιακό. Και ο Γιαννιώτα στο Αποέλ. Πού πήγε ο Γιαννιώτα. Ναι, Κύπρο. Τώρα από αυτού Τάκη μου. Μάνι-μάνι αδειάζουν δύο θέσεις του Μανιάτη και του Φιμπόγκασον. Για, λέμε, ναι, για να δείξουμε στην Ευρώπη, ναι. Για Ευρώπη, Άκη. Ναι. Παίζουμε Ευρώπη. Έλα. Παίζουμε κι εμείς. Παίζουν και οι άλλοι. Ποιοι άλλοι. Τίποτα, μωρέ. Ναι. Στην Eurovision. Για παίζουμε κι εμείς. Μάνι-μάνι καθαρίζουν. Κάτσε να μιλήσει τα οικογενειακά μας. Οι δύο θέσεις που φύγανε τώρα. Φύγανε ο Μανιάτης και ο Φιμπόγκασον ελευθερώνουν δύο θέσεις αυτόματα, ούτε Πονάκη ούτε Βασανάκη. Και μπαίνει. Ντουρμάζ. Και ο Διέλα. Παχτιάρας κι αυτός. Θα με θυμηθείτε. 20 χρόνια παλικάρι. Παιδί έτοιμο για μεγάλη μπάλα. Ξέρει μπάλα. Τόσο χρονών Σέρβος, σε αυτή τη θέση και με αυτή τη σοβαρότητα. Και με αυτή τη σοβαρότητα. Κομπιούτερ είναι ο άνθρωπος. Να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά, τίποτα. Στον Ολυμπιακό παίζουν. Να μην πάμε παρακάτω, το μυαλό, δύο θέσεις. Τρεις μπορούμε να αλλάξουμε, αλλά δεν δούμε άμα αλλάξουμε. Τρεις έχουμε περιθώριο. Ναι. Να πεις ότι πάνω από τους 21 τους βάλουμε στους 21. Αυτό δεν λες. Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε δικαίωμα τρεις να αλλάξουμε. Έτσι. Ναι. Οι δύο. Μπήκαν. Ατσαλάκωτοι. Δηλαδή φεύγουν δύο, μπαίνουν δύο. Μπήκαν, τώρα, αν θα αλλάξουμε τρεις, θα το δούμε. Δεν ξέρω, είναι στην κρίση του Σίλβα. Αλλά από ό,τι ακούγεται,
Αν θα μπει ο Φουστέρη ο Κολοβός. Έτσι και ποιος θα φύγει. Αυτό το πήγε ο προπονητής. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο. Δύο είναι άξιοι παίκτες. Ναι, και όπως να δει και σε τι κατάσταση είναι τυχόν τραυματίες, αν μπορεί να αποδώσουν. Γιατί για την Ευρώπη τους θέλουν. Έτσι. Συν τους πιτσιρικάδες. Και υπάρχει πλήρη εμπιστοσύνη στο Σίλβα, παιδιά. Εγώ χαίρομαι που. Εδώ οι άλλοι δείχνουν στον Τίντορ. Ποιο? Στον Τίντορ. Μέχρι την Κυριακή. Γιατί ήταν εκεί. Μετά τα πέντε. Για να μην κάψουν δύο προπονητές. Μετά τα πέντε. Σταμάτα, όχι, για να σταματήσω. Εγώ πέντε λέω. Ποντός θα πεις δύο, πες ένα. Ποδόσφαιρο είναι, Ρετάκι. Άμα παίξουν και δεν κάνουν. Α, εννοείς άμα δεν πέφτουν κάτω. Ποδόσφαιρο, μπα πα είναι κάτω να φάμε καμιά κάρτα, να μην δείχνουν κάρτες, να μας βαράνε. Αυτά τα πούμε την Παρασκευή. Έχουμε άλλα μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, μπορεί να μου ονοματίσεις. Ναι, είπα ένα αρθμό. Όχι, μην δείτε. Και από κι άλλο ένα. Το λίμανι είναι βαθύ. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Ναι, όχι, δεν έχουμε πει. Συν τη άλλη έχουν φύγει. Έτσι, όλοι οι παίκτες που θέλω να καταλήξω, ότι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν αξία. Πήγε το για τα μπαρέ, 2-300. 2-300. Τι θέλετε. Ναι. Πόσο θέλετε. Ντοσεβί. Ναι. Όλοι έχουν. Όχι, ο Ντοσεβί είναι 300. Ο Διαμαντάκος ίσως πάρει μεταγραφή. Μα καλά, είναι καλός παίκτης. Δηλαδή, πώς να σου πω, έχεις το για τα μπαρέ. Τι λέγαμε προηγουμένως για τον Καρέλη, ότι πήρε 2-300. Ναι, το καλύτερο του παίκτη. Ναι. Έτσι και εμείς, ένας παίκτης. Που είναι στους 40. Ναι, από τους 35 στους 40. 35 και μπρος. Και μπρος. 300 και πάνω, ναι. Πλάς. Γιατί ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού που λέτε πάνω από 15 εκατομμύρια. Μα που λέτε. Και όλα αυτά. Και είναι 5-6 τέτοιοι. Όλα αυτά. 5-6 είναι. 10. Τάκη, θέλω να πω ότι όλα αυτά έμπειροι έχουν ένα ρίσκο οικονομικό. Έτσι δεν μπορεί να πηγαίνει να παίρνει παίκτε αξία καλοκαιριάτικα και σου λέει ο άλλο γιατί παίρνει τόσου παίκτε. Ναι, γι' αυτό ακριβώ το λόγο παίρνει. Γιατί είμαστε Ολυμπιακό. Γιατί είμαστε Ολυμπιακό και θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μα. Και γιατί μα αρέσει το ποδόσφαιρο. Θα πάρεις, δεν το καταστρέφουμε το ποδόσφαιρο. Θα πάρει παίκτε αξία και μετά. Όταν δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή δεν κάνουν για τον Ολυμπιακό ή δεν κάνουν στη δεδομένη χρονική στιγμή ότι οι παίκτες δεν είναι καλοί. Είναι και άξιοι και ικανοί να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα. Αυτοί οι παίκτες οι 7 παίζουν στις αυτές τις άλλες ομάδες που είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη στην Ελλάδα. Παίζουν βασικοί. Και με διαφορά από τον άλλον. Λοιπόν. Λοιπόν, μετά τι έχουμε τώρα, έχουμε κύπελο. Κύπελο έχουμε τώρα. Κύπελο, για πες το κύπελο τι έχει. Τον Αστέρα. Ναι, 5-0 εδώ. Ναι, 5-0 εδώ με τον Αστέρα. Μεγάλη μπάλα Ολυμπιακός, ναι. Το πιθανότερο παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία η μετακίνηση και λόγω των αγροτών. Εδώ μεταξύ, Ρετάκη, έχουν βάλει και 20 ευρώ το εισιτήριο. Ξέρουμε την στο λιόμενο. Στον τέξιο. Στο λιόμενο, ναι. Στον τέξιο. Χιλάς που θα πεις μέχρι εκεί. Καταρχήν για να πεις θέλεις γαλότσες. Γαλότσες. Δηλαδή και θέλεις και ένα εικοσάρικο τη στιγμή που στο κέντρο είναι 25. Ψιλοκλεωμός θα βλέπω. Σου βάζει 20 στο πέταλο εκεί στην τέτοια, στο λιόμενο. Εντάξει, καλό θα είναι να πάνε οι πολιτσιώτες που θα έχουν, να και πάνε. Την άκου τώρα, θα έχουν και την άνεσή τους να πάνε. Χωρίς λάσπες, χωρίς τίποτα, να δώσουν 25 ευρώ στο κέντρο, εντάξει. 25 ευρώ λες στο κέντρο είμαι. Τώρα κοίσε και σε τσιμέντο, δηλαδή κάτι να γίνει, ναι. Δεν πάθανες και τίποτα. Τώρα το άλλο, μες στη Σανίδα και μες στον τέξιο. Ωραία. Κρατήστε τα. Εκεί. Γιατί, πώς να σου πω τώρα, τα εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ, τα εισιτήρια με τον ΠΑΟΚ, εκεί που βγαίνουν αύριο, έχουν 15, αύριο. 20 και 25. Πού, στο Καραϊσκάκι. Τα περισσότερα, στο Καραϊσκάκι. Στο καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας. Σκεπαστά, πολιτισμένα. Δηλαδή με μόλις τις ανέσεις και έχουν από 15 μέχρι 25 και στο Μαντριγκάλ 20-25 στο Μαντριγκάλ θέλουν 20 ευρώ το Μαντριγκάλ εκεί. Είναι από το Μαντρί και το Γάλα. Άλλο το ό,τι σου λέω ό,τι εντάξει τόσα σας λείπουνε τόσα θα παραμένουν να σας λείπουνε τόσα όσα σας λείπουνε. Τόσα σας λείπουν και μετά το παιχνίδι. Από εμάς δεν πρόκειται να πάρετε κόπιτσα. Εκεί λοιπόν, ένα δεκάρικο, ένα τάλιρο δηλαδή, άντε 10 να πούμε για το πέταλο. Όχι 20 ρε παιδιά, σε ένα αγώνα που έχει λήξει 5-0. Και τι να προσφέρεις δηλαδή, τι προσφέρεις, τον τέξιο.
Και με όλη αυτή την ταλαιπωρία, το τρακτέρα, αυτά πάμε, δεν πάμε και αυτά και δεν τα βάζετε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά καλό θα είναι. Να πούμε, ναι, εντάξει. Όχι, θέλουν να πάνε, βέβαια. Ναι, εντάξει, από εκεί πριγύρω, από τον Γύφτιο. Αλίμονο. Ο Άγιος Ολοσέλα θα πάνε, είμαι σίγουρος. Ωραία. Το Γύφτιο θα πάει. Να πούμε τα εισιτήρια με τον Πάκο, θα είναι αύριο στα εκδοτήρια, ναι, όπως είμαι στο 10, ίντερνετ. 15. Όχι 10. Συγγνώμη. 15, 20, 25. Ναι. Από αύριο θα είναι στα εκδοτήρια. Παιδιά, αυτά τα εισιτήρια αύριο είναι Τρίτη. Τετάρτη δεν υπάρχουν. Υποχρεωτική είναι η κάρτα φιλάθλου για να προμηθευτεί κάποιο εισιτήριο, αλλά θεωρούμε ότι είναι και υποχρεωτική η κάρτα φιλάθλου και χωρίς να θέλει να πάει στο Καραϊσκάκι. Γιατί πολλοί φίλοι μας την παίρνουν και δεν πάνε στο γήπεδο. Όχι, γι' αυτό έχουμε φτάσει και 60.000. Πολλοί κόσμος, βέβαια. Πολλοί κόσμος λειτουργεί συνειδητά, ξέρει ποιο είναι το καλό του Ολυμπιακού και ιδιαίτερα του Ερασιτέχνη που με την κάρτα φιλάθλου και γιγαντώνεται και διεκδικούμε. Και πες στην Ευρώπη τα αθλήματα του Ερασιτέχνη. Κατακτούμε τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα και διεκδικούμε πρωτιές και στην Ευρώπη. Με ένα δεκάρικο δεν δικαιολογείται κανείς στον χρόνο. Είναι... Κανείς. Δεν είναι θέμα δικαιολογία. Πολλές φορές μπορεί να είναι και αμέλεια. Δεν είναι τίποτα. Για αυτούς που αγαπάμε την, όλοι την αγαπάμε την ομάδα μας, το δεκάρικο δεν είναι τίποτα για το θρύλο, για τον Ολυμπιακό μας, για τη δουλειά που γίνεται στον Ερασιτέχνη, για τα πρωταθλήματα που παίρνουμε, που τους έχουμε ξεφανίσει, δεν υπάρχουν πουθενά. Ούτε γυναικείο βόλεϊ, ούτε γυναικείο πόλο, ούτε αντρικό πόλο, ούτε βόλεϊ, δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά, δέστε τους και είναι για λύπηση. Γιατί οι πρόεδροι τους που έχουν λεφτά, ο ένας από εκεί που δεν είναι πρόεδρος αλλά είναι πρόεδρος, ο άλλος από τη Λεωφόρο δεν δίνει 100.000. Ο Ηλίας του 16ου. Ναι, πώς το λέμε, Μιχα. Ο Ηλίας του 16ου. Ο Ηλίας του 16ου. Ο πρόεδρος. Ρε Ηλία, βάλε κανένα φράγκο, ρε. Βάλε κανένα φράγκο εκεί και ας τα άλλα. Με την κλεμμένη την καλότσα μόνο δεν γίνεται. Και άλλο να φυλάει τσίγκε. Ο Ηλία του 16ου. Έτσι, που να πάει να πάρει κανένα παίχτη, κανένα πορτοφόλι παίρνει έτσι. Άμα φυλάει άλλο τσίγκε, σαν τη μάντρα. Ναι. Λοιπόν, και μια και είπαμε και τώρα και μιλάμε για τον Ερασιτέχνη, να πούμε ότι. Την κάρτα, για την κάρτα λέγαμε. Για την κάρτα, αλλά επειδή με είπαμε. Ναι. Τετάρτη βόλε έχουμε. Πόλο έχουμε εκεί. Τετάρτη έχουμε. 6 ώρα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το πόλο. Ναι. 7.30. Ναι, παίζουμε με τη Γιάννη. Κάτσε πώ λέγεται μια. Γιατράν. Περίμενε μου, ρε. Πώς. Κάπου την είχα γράψει, μπράβο, έλα. Γιατράν, ρε, Άκη, πες σε μια φορά μέσα, ρε, παιδί. Τι παράπονο έχω. Λοιπόν. Θα σε ρωτάω, κι αυτό, κι αυτό, να σε ρωτάω, ρε, Τάκη μου, δηλαδή, δεν θέλω, γι' αυτό είσαι. Όλοι το μου τα ρίξε εμένα τα πάρει. Όχι, δεν στα ρίχνω, χωρίς εσένα, δηλαδή, θα βρίσκαμε, δεν θα πετυχεί ένα μόνομα. Ό,τι σου λέω. Λοιπόν, ένα παιχνίδι πρόκρισης. Να νικήσουμε, δηλαδή να προκριθούμε, να πάμε στην Ουγγαρία τέλος του, αρχές του Ιούνιου, να πάρουμε το ευρωπαϊκό μαγκές. Το θέλουμε όσο τίποτα άλλο. 6 ώρα παίζουμε. 6 και μου λες 7.30. 7.30 παίζουμε με τον Αστέρα. Τα έχουμε, είναι συνδυασμένα έτσι ακριβώς. 6 ώρα. Έτσι είναι αυτή η ομάδα μας. Παντού και πάντα. 6 ώρα έχουμε. Πόλο. Α, μπράβο. Μετά 7.30 παίζουμε με τον Αστέρα και 9. Παίζουμε στο Μελίνα Μερκούρι με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, βόλεϊ. Αλλά το πιο είναι του πόλου. Κρίσιμο παιχνίδι, ναι, δύο είναι. Και του μπάσκετάκι. Όχι, της Τετάρτης. Α, της Τετάρτης, ναι, του πόλου. Ναι, έτσι όπως έχουν γίνει, βέβαια. Του πόλου που χρειαζόμαστε την νίκη, είμαστε δεύτεροι και πάμε για την πρωτιά. Μπορούμε να το συνδυάσουμε, όποιος έχει κουράγιο. Το κουράγιο, κάνα μηχανάκι να έχει. Κάνα μηχανάκι να έχει να πάει. Ολυμπιακός, αυτό είναι η μεγάλη ομάδα. Οι άλλοι πάνε σε ένα άθλημα. Πού να βρουν αυτή την ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία την εννοώ οικονομική, ας πούμε. Να μπαίνανε σε αυτό το δίλημα. Σε αυτό το δίλημα. Τρίλημα είναι αυτό, όχι δίλημα, είναι τρίλημα. Ναι. Πού να βρείτε κόσμο, πού. Όχι κόσμο, πού να βρείτε ομάδα. Να πάτε. Ναι, ο κόσμος μπορεί να κυριοφέρνει, λοιπόν, να βολοδέρνει από εδώ και από εκεί. Ο κόσμος του Ολυμπιακού να δώσει προτεραιότητα στο παιχνίδι το ευρωπαϊκό του πόλου 6 ώρα. Ναι, είναι το πλέον σημαντικό, βέβαια. Ναι, πρέπει αυτό. Να κατακτήσουμε την νίκη οπωσδήποτε. Αυτό. Βέβαια, ξεπεράσαμε στα γρήγορα το ποδόσφαιρο λόγω του. Αυτά που λέμε, ρε Τάκη, ότι είναι πολλά τα αθλήματα. Γιατί ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλή μπαλάκι.
Και το περνάνε στα ψηλά κάποιες εκπομπές αθλητικές Κυριακή εχθές πάνω. Ρετάκι μου, τώρα να σου δεν πω κάτι. Δεν τίποτα για τον πρώτο Έλληνα παίκτη στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Όχι, δεν για χρειάζεται. Για τον Κώστα τον Φορτούνη. Δεν λένε τίποτα. Δίκιο έχεις αυτά που λες. Ναι. Άκου τώρα όμως. Η καλύτερη εικόνα είναι το γήπεδο. Κάθεται ο άλλος, σου λέει παίζει με τα Γιάννενα. Τις δύο τελευταίες χρονιές δεν έχουν κερδίσει, έτσι, πώς τα λένε αυτά τα ωραία. Ναι, με 20 βαθμούς διαφορά. Τα στατιστικά, ναι, εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Όχι τα Γιάννενα, από το δεύτερο. Ναι, ρε παιδί μου, λέει τώρα ο άλλος, μπορεί να του κόψουν βαθμούς, να κάτσω να το δω. Ναι. Κάθεται, ο αντιολυμπιακός, δεν σου λέω για τους Ολυμπιακούς. Οι Ολυμπιακοί κάνουν κάθονται. Δεν πατήσαν οι ισοπαλίες στο Παρανιά. Ναι, οι Ολυμπιακοί κάθονται, χορταίνουν μπαλίτσα, ναι, έτσι, βλέπουν την ομάδα τους, είναι περήφανοι. Όλα αυτά. Κάθεται και ο άλλος όμως. Μήπως γίνει καμιά στραβή και χαρεί, πειράξει κανένα φίλο του, ναι, ή πάει την άλλη μέρα κάνει τον κόκορα με ξένα κόλυβα πάλι. Μέχρι να παίξει, ναι, τον Ολυμπιακό. Αυτοί αναγκάζονται όμως. Και η μεγαλύτερη τιμωρία είναι αυτό που βλέπουν. Σου λέει, πού να φτάσουν, νομίζεις επειδή δεν τα λένε. Άλλο, τι λέει μέσα του, η καρδούλα του, τι του, ναι, λέει του καθενός. Αυτό είναι, ρετάκι μου. Τώρα να γράψουν, να μην γράψουν, να παρηγορηθούν, να μην. Στο πετσί τους μέσα, έτσι, είναι ποτισμένο όλο αυτό που έχουν δει. Καλά, και αυτό που έχουν υποστεί και θα υποστούν. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Κάποιοι που τσαμπουλάγανε για κύπελο και τέτοια, ψιλοχλωμάσαν λίγο. Να και το θρίλερ. Να σου πω, Ακή, μια και πες κύπελο. Ναι. Δεν πιστεύω να κάνετε καμιά λαλακία. Ποιος? Εσείς οι Βάζελοι και μου αποκλειστείτε από τον Ατρόμητο. Θέλω πάλι το Δραμουντάνι, πώς το λένε αυτό. Το Σοπίλι. Το Σοπίλι να πιάσει, τα μπαλάκια. Έχετε ξεφτυλιστεί. Όχι, γιατί. Κοιτάξτε να προκριθείτε, γιατί σας θέλω. Θέλω μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος να σας κάνω τρεις νίκες. Μία στο Καραϊσκάκι, μία στη Λεωφόρο στο Κύπελλο και μετά ξανά Καραϊσκάκι. Τρεις νίκες θα σας κάνω. Α, θα σας ξεβρακώσω. Θες διπλά παιχνίδια. Να τα πάλι τα σεξιστικά. Όχι, αυτό που θα κάνουμε στον, ναι, Παναθηναϊκό είναι καλό για τους υγιείς Παναθηναϊκούς. Ναι. Για να δείξουμε τη γύμνια τους, για μπάς και κάνουμε προκοπή. Δεν είναι μόνο η πλάκα. Είναι κάποιοι Παναθηναϊκοί που παρακαλάνε. Σου λέει, πάτε μας τέσσερα, μπάς και φύγουν κάποιοι. Το ακούω που το λένε, ταξιτζίδες μου το λένε. Θες να φτιάξεις τον κόσμο, α. Αυτό που λες και εσύ να φτιάξεις την ομάδα. Ναι, καλύτερος ο κόσμος. Λοιπόν, και μετά, ναι, πες. Όχι τίποτα, πάνω σε αυτά που έλεγε. Και μετά εσείς οι παοκτζίδες θα πάτε τελικό, δεν ξέρω εγώ. Αεκτζίδες θα πάτε. Όλοι μάλλον θα πάνε τελικό. Δύο θα προλάβω από τους τρεις, δεν γίνεται. Παρακαλάγα τώρα στους 8 να σας είχα και έναν από τους τρεις. Τέσσερις ο άλλος, τελικό ο άλλος. Ο ένας μου την έκανε. Χωράμε εμείς, Δετάκη. Θα πάνε όλοι τελικό, εμείς χωράμε. Εμείς θα πάρουμε το κύπελο, Άκη. Α, εμείς είναι να πάρουμε. Αυτοί θα πάνε τελικό. Εμείς θα πάρουμε το κύπελο. Αυτό λένε τελικό. Μπράβο, ό,τι σου λέω. Α, μπράβο. Εμείς θα πάρουμε το κύπελο. Εσείς πήγατε τελικό. Και για να δείτε τι. Εγώ θα πάω στο 100 ή να κάτσω. Αν είναι αυτή που θέλει το κύπελο, παράδειγμα την Κυριακή, θα δείτε τι έχει να γίνει. Μην τυχόν και δεν μου βάλετε center back τον Τζαβέλα. Που παίζει όλες τις θέσεις, βάλτε το σε τρεμπάκ. Για μένα παίζει καλά εκεί αυτός ο άνθρωπος. Εσύ ξέρεις, Τάκη. Εγώ ξέρω. Παίζει μια χαρά, παίζει. Λοιπόν, εντάξει, κάτσε λίγο τώρα να πάμε. Απλά ο Ιντέγκε θα κατουρίσει πολλές φορές το χορτάρι. Αυτό είναι που σε αναγοριέμαι. Μες στους μύκητες. Ναι, τι? Μες στους μύκητες. Ναι, αυτό είναι που πάμε. Πάμε τώρα και σε ένα σοβαρό παιχνίδι. Ακόμα ένα σοβαρό. Άσε τώρα αυτά που μου λες. Και προηγείται, ναι, και χρονολογικά. Ναι, ναι, ναι. Πες. Με την Κίμκι. Δεν είναι σοβαρό. Είναι κρίσιμο. Σχεδόν τελικός. Είναι κρίσιμο, βέβαια. Αυτό το παιχνίδι. Ακεί η ομάδα μας με τη Ρεάλ. Αν αφαιρέσουμε το τρίτο δεκάλεπτο, εντάξει, είναι Ολυμπιακό. Εντάξει, αν αφαιρέσουμε και πάλι και εκείνο ο Μπούλο. Εντάξει, εμεί γινόμαστε. Πέταγε την μπάλα από τα 8 μέτρα, πήγαινε πάνω κάτω εκεί. Έτσι. Άστα αυτά. Λοιπόν. Και τι κάνουμε, άστα αυτά. Έτσι, ναι, έτσι είναι, ρε παιδί, με κολοφαρδία του. Η Βαζέλικη, γι' αυτό είναι η ρεαλιά αδέρφια μα. Γι' αυτό είναι, εντάξει. Λοιπόν, με την Κίμικη. Πάμε 3-3. Όχι, πρέπει να πάει ο κόσμο. Πρέπει να το γεμίσουμε, να είμαστε σαν τσαπιά να κρεμόμαστε. Για να γίνει 3-3. Έτσι. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι. Και να υποστηρίξουμε την ομάδα μας να πάρουμε τον αγώνα.
Από εκεί και πέρα, μετά έχουμε ο δύο... Ο Λοντζέσκι τι έκανε μια και μου λες για μπάσκετ. 9-9, ναι. Πιάσε κόκκινο. 5-5 τρίποντα. Τι πιάσε κόκκινο. Αφού είπαμε 9-9 μαζί. Ναι. Δεν μαλώνουμε εμείς δε κουμπαράκι, άσε με τώρα. Ρε μη χαλάσει το γούρι του Λοντζέσκι, δεν μαλώσουμε εμείς. Δεν χαλάει με τίποτα. 9-9, ναι. 5-5 τρίποντα και 4-4, νομίζω, ναι. Τόσα μένουν. 23 πόντους έβαλε. Σε 12 και ένα λεπτά τα βάλε αυτά. Εντάξει, είναι αδιαφυσβήτητη η αξία του Λοντζέσκι. Σίγουρα έλειψε από την ομάδα. Λίγο να μου ξεκουραστεί ο Πρίντεζης και να δει τι έχει να γίνει. Και ο Σπανούλης να πάρει τα παιχνίδια που πρέπει εκείνος μόνος του μαζί με τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτά για την Παρασκευή, 10 παρατέρου. Ναι, είναι σημαντικό παιχνίδι, πρέπει να είναι είμαστε όλοι μέσα. Ωραία. Και έτσι όπως πρέπει. Τι άλλα. Α, να τα είχαμε κι άλλα. Δεν μας αφήνει σε ησυχία. Ποιο? Ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Ένας υπουργός. Άντε, τι έγινε. Κολοτούμπας. Έβρισε, φαντάζομαι. Όχι, έβρισε, ήταν εκεί. Α, ο γνωστός υπουργός. Ξέρω τι λες. Ναι. Έβρισε. Τέλος πάντων, αυτός. Καταρχήν να ξεκινήσουμε να πούμε ότι στο προφίλ του στο Facebook είναι όλο Παναθηναϊκός, έτσι. Και εκμεταλλευόμενος τη θέση του, θέλησε να κάνει το παιχνιδάκι του, αυτά που λένε, να δικαιολογούν το χάλι τους σαν Παναθηναϊκός. Αυτά για τους Ολυμπιακούς να ξέρουν τι ψηφίζουν. Ναι, όχι άσχετα από αυτό. Ναι. Και ομαδικά, αυτό είναι ομαδικά, πώς το λένε. Ναι, ναι, αυτό είναι στάνταρ, έτσι. Αυτό ήταν κάπου για το ένα χρόνο του ΣΥΡΙΖΑ στην Καλαμάτα. Ναι. Ακούστηκε ένα κινητό του Ολυμπιακού και μίλησε για τον Ολυμπιακό με εκφράσεις υποτιμητικές και συκοφαντικές. Ειδικά το δεύτερο. Λέγοντας ότι για μαύρα ταμεία, ναι, ναι, για τέτοια πράγματα. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός, αν υπάρχει μια εταιρεία, η πιο διαφανή εταιρεία που υπάρχει, αν θέλω να την ονομάσουμε εταιρεία στην Ελλάδα, είναι ο Ολυμπιακός. Και γιατί υπόκειται σε ελέγχους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ, και σχετικά με το Financial Fair Play, ναι, αλλά και από το κυνήγι που εδώ δεν μας καταμαρτυράνε αυτά που δεν έχουμε κάνει. Σκεφτείτε να είχαμε κάνει και τίποτα. Τι θα λέγανε. Ρε, και από το κυνήγι το πολύ, πώς να σου πω, άμα σε κυνηγάνε και άδικα, δεν έχεις το μυαλό σου να κάνεις όπως άλλοι που τους ψάχνει το ΣΔΟΕ τώρα, έτσι. Δεν τους κυνηγάει κανείς, λέει εντάξει ποιος θα το γράψει. Ναι. Ενώ άμα έχεις και το κυνήγι, είναι ένας λόγος παραπάνω, ένας ακόμα τίμιος μέχρι δεκάρας, ναι, μέχρι σέντς. Και τίποτα, τι έγινε με τον Κολοτούμπα. Ναι, με τον Κολοτούμπα. Λέει δεν το έγινε σειραφή. Σειραφή, ναι. Δεν αποδοθήκανε, λέει, καλά τα από λόγια. Από σειραφές χαίρετε εσείς, ναι, και στη δίκη. Δεν αποδοθήκανε, λέει, καλά τα λόγια μου και τέτοια. Το διαβάζω και εγώ. Λέω μάλλον θα έγινε σειραφή και γιατί και αυτά τα μέσα που το μεταδώσανε είναι τα γνωστά τσατσομέσα και τσατσοσάιτ που έχουν συγκεκριμένο σκοπό μόνο τη λάσπη εναντίον του Ολυμπιακού. Αποδείχθηκε και με τον αναπτήρα που το κάνανε, θα τα πούμε και αυτά. Έτσι, εδώ. Ναι, και μετά, για να μην ξεφύγουμε, και ναι, μετά τι λέει. Έγινε σειραφή, δεν τα είπα έτσι, αλλά υπάρχει μαγνητοφωνημένο. Ό,τι έχει πει είναι μαγνητοφωνημένο και είναι έτσι όπως έχουν κατατεθεί. Τέλος πάντων, και ο Καραπαπάς, ναι, στο Σπορ 24 το μεσημέρι, έβαλε τα πράγματα, τα είπε με το όνομά τους. Υπάρχουν και δηλώσεις μέσα, έτσι, έτσι ακριβώς όπως είναι. Και του είπε να είναι ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώμη. Ναι. Διαφορετικά θα πέσουν μηνύσεις. Κάποια στιγμή θα πάψει και από βουλευτής να μην και υπουργός και τέτοια. Ναι, θα πέσουν και μηνύσεις και θα πρέπει να αποδείξει αυτά που είπε. Έγινε και μια κολοτουμπίτσα. Μάλλον προφανώς δεν είχε υπόψη το ότι τον καταγράφανε, ναι, και ότι ήταν μόνο γραπτά, ότι από στόμα σε στόμα. Ναι. Τώρα θα δούμε τώρα πώς θα τα συμμαζέψει. Ναι. Ο κύριος υπουργός που είναι θαυμαστής του Διαμαντίδη, καλά κάνει και καλά κάνει. Θαυμαστής του Διαμαντίδη, αλλά πολιτική. Μέσα από θεσμικούς και κρατικούς φορείς να βλάψουμε τον Ολυμπιακό για και να με καλύψουμε ψέματα. Και με ψέματα. Συκοφαντή. Και για να καλύψουμε το χάλι μας και να δημιουργούμε κλίμα. Χίλιες φορές καλά κάνει ο Ολυμπιακός και δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί ούτε υπουργό, ούτε πρωθυπουργό, ούτε κανέναν. Ναι. Μην πω και το χαρακτηρισμό που ταιριάζει. Έτσι.
Α, και βγήκε και ένας άλλος. Ποιο? Α, όπως Κολοτούμπα έκανε και ο Σαρλής, αυτός ο υπεύθυνος ασφαλείας στο Ηρακλή, που έλεγε ότι ο Μαρινάκης πρέπει να κλειστεί φυλακή. Και ποιος τα έλεγε? Ποιο? Αυτός που σαν υπεύθυνος ασφαλείας του Ηρακλή έπρεπε να έχει καθαρό ποινικό μητρό. Ναι, και δεν έχει ποινικό μητρό καθαρό. Και ήθελε ο κάθε υπόδικος και ο κάθε φυλακισμένος να κλείσει το... τον άλλο. Να είναι ντόρος να γίνεται. Εδώ στη δουλειά να βρισκόμαστε. Ο κάθε επικραμμένος. Ο Σαρλής. Δολοφόνος, δηλαδή κατά σειρώνει. Έχει σκοτώσει τη σκιά του τόσες φορές. Βέβαια, την ώρα του έχει σκοτώσει τη σκιά του, έχει μαλώσει με τη σκιά του επανειλημμένος. Πολύ σκληρός κι αυτός, επίσης. Πάμε σε ένα διάλειμμα να... Τι ναι, γιατί θα πάμε. Γιατί, τι έχουμε. Με γράμμες, κάτσε ρε. Σε ποια ώρα είμαστε. Θες να απαντήσεις κανένα. Όχι, δεν είναι η χορηγή. Ρε, μετά είναι ρε, άστο ρε. Τι μετά, ψάρι 12 και 5. Ψαλίδι, κάθε μισή ώρα δεν παίρνει χορηγή. Δεν θες πουθενά. Όχι, νερό να πιω. Νερό. Μίλα κάτω σε ώρα, κοιτάς. Έλα ρε, Άκη, εγώ μετά. Πρώτη φορά έχεις εδώ, Άκη. Τι είναι εδώ. Πήγαινε πια νωρί και όλα. Λοιπόν, καλησπέρα. Πού είναι? Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούς? Καλησπέρα. Ακούμε, ναι. Καλησπέρα, Θωμάς από Βόλο τηλεφωνώ. Έλα, Κώστα, λέγε. Θωμάς. Α, Θωμάς. Θωμάς από Βόλο, ναι. Το βρήκες μια φορά. Μπρος, λέγε. Ωραίος. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός από Βόλο. Μπράβο. Πιστεύω στο δεύτερο γύρο η ομάδα με τις μεταγραφές που έχει κάνει, Μελέτο και Εφιέν, θα πετάξει και θα πάρουμε το διπλό στο Καραϊσκάκι. Εντάξει. Τίποτα άλλο, πρωτάθλημα θα πάρεις. Κύπελο. Λέτο Εφιέν, η καλύτερη διάδα της Ευρώπης. Εντάξει. Καλό βράδυ, φιλαράκο, και μείνε εκεί με το όνειρο. Ναι, αγόρι μου, είσαι, κάτι. Άμα μιλήσουμε λίγο ακόμα θα βρεις εσύ, οπότε σε σώνω, από ό,τι βλέπεις. Πέσε για ύπνο τώρα. Μια χαρά και γερά παιδιά, το κυριότερο. Τον Ατζακούν τον έχεις? Τον έδωσα. Ένας που ήξερε μπάλα, το διώξατε. Πάμε. Που ήξερε μπάλα, όχι μπάλα. Έτσι, να πετάει την μπάλα από εδώ και από εκεί. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, φίλε. Παοκτήσουμε, εγώ δεν πήρα για να βρίσκω. Ναι, πες, ναι. Μ' ακούτε? Ακούμε, φίλε, πάω πίσω. Καταρχήν να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Κουκάκη. Ναι. Και φτάσαμε πάρα πολύ. Δεν πήρα για να βρίσκω, παιδιά. Πες ρε, φίλε, αλλά πες το, δεν μιλέτε. Θα παρακαλέσω πολύ τους αγρότες, τους παοκτήσεις τους αγρότες, να πάνε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και να μην κατεβεί η αποστολή του Πάνθου, παρακαλώ πολύ. Δεν πρέπει να κατεβεί η αποστολή του Πάνθου, Καραϊσκάκη. Γιατί? Δεν θα τα στυλιστούμε, παιδιά, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να τα στυλιστούμε. Δεν είναι έτσι, ποδόσφαιρο είναι. Βάλανε, ναι, παιδιά, σας βλέπω τον Ολυμπιακό, είδα τώρα τον Ολυμπιακό με τα Γιάννενα. Αν παίξουμε έτσι, όπως παίζουμε, θα φάμε ίσα με 8 γκολ, 10 γκολ, παιδιά. Μακάρι, ρε φίλε. Από το στόμα δεν του θέλω να κατέβει η αποστολή του Πάνου στο Καραϊσκάκι. Δεν πρέπει να κατέβει. Μακάρι να φάει. Καλό τους παλτίους αγρότες, ναι, να πάνε να αποκλείσουν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Παιδιά, δεν πρέπει να κατέβει. Εγώ τους φίλους μου Ολυμπιακούς αγρότες να ανοίξουν τα σύνορα, το αεροδρόμιο, να κατέβει ο ΠΑΟΚ στα σπάτα. Παιδιά, δεν πρέπει. Καλό δεν πρέπει. Να κάτι να κάνουμε, παιδιά. Δεν πρέπει να κατέβει. Πόσα θα πάτε, είπε. Πόσα θα πάτε. Ολυμπιακό δεν παίζεται φέτος. Ναι, αγόρι μου, το είπε. Πόσα θα πάτε, δεν άκουσα τον αριθμό. Μ' ακούτε, παιδιά. Βρε, ακούω, πόσα θα πάτε. Έχω απευθυ... ναι. Πόσα είπε ότι φοβάσαι ότι θα φάτε. Πρέπει, παιδιά, εγώ έτσι όπω το βλέπω τον Ολυμπιακό και την άμυνα μα τώρα και με τον Κώστα. Ναι. 8 γκολ, ήρθαμε 8 γκολ με 10 γκολ θα φάμε σίγουρα, παιδιά. Και 12. Μακάρι, τι λέμε. Παρακαλώ, αλήθεια σας το λέω. Και εγώ αλήθεια σου λέω, μακάρι να τα φάτε. Η αποστολή του πάω, παιδιά, δεν πρέπει. Ναι, θα δεις. Ναι, ναι, πρέπει. Να στείλω και χαιρετίσματα στο Μαλό, το φίλο μου, και στον Τζανί, παιδιά. Σας παρακαλώ, παιδιά, κάντε κάτι να μην κατέβει όλους τους παλτσίδες. Δεν πρέπει να κατέβει η αποστολή του ΠΑΟΚ. Παιδιά, καληνύχτα, έτσι. Γεια σου, φιλαράκο. Μακάρι θα έρθετε. Δεν γίνεται να κλείσει το αεροδρόμιο. Είμαστε στην Ευρώπη, φίλε. Θα έρθετε στο Καραϊσκάκι να σας κόψουμε τη γλώσσα που λέτε ψέματα κατά του Ολυμπιακού για διαιτησίες, Μαρινά κτλ. Κτλ. Να σας δώσουμε ένα μάθημα για τα ψάρια που είχατε βάλει τότε και τους τραμπουκισμούς που κάνατε στους παίχτες μας. Να σας δώσουμε το άλλο ένα μάθημα για τα 5 του Αθανασιάδη, πώς το λέγανε. 5 βαθμούς που έλεγε που είχατε φύγει.
Και εγώ δεν ήθελα, δεν ήθελα να πω σκορ, αλλά είμαστε κοντά σε αυτό το σκορ που λες. Πολύ κοντά. Τι έγινε, κάτι για μαθήματα ακούω. Ναι, κουμπαράκι, πρέπει να σπαυτείς, παρακαλάει να κλείσουν, να κλείσουν το αεροδρόμιο, να μην κατέβουν ο ίδιος και ότι θα πάνε 8 με 10 γκολ. Κοντά είσαι, φίλε. Όχι, όχι, ποδόσφαιρο, μη λέτε. Άστα, όχι, Άκη, θα λέει ο άνθρωπος, θα πεις εσύ όχι. Να κατέβει κάτω πάω, αυτό θέλω εγώ. Ποτέ δεν ξέρανε τι του γίνεται. Γιατί να ξέρει. Και τώρα τι θε να κάνει εσύ τώρα, να πάρει το σύνδεσμο του διαβόλου. Μπορεί να πάρει παραπάνω. Όχι. Α, παραπάνω, έτσι. Άσε με, ναι. 8 με 10, τα είπε Παοκτζή. Άσε με, ναι. Να άλλο τι λέει τώρα κάθε Παοκτζή. Μια χαρά τα λέει. Καλησπέρα. Σα πω εγώ. Εμπρό. Δεν εκδίκησε, μπάλα να παίξουμε θέλω. Αυτό σου λέω. Έλα, φίλε. Καλησπέρα Κυριακάκη. Γεια σου φίλε. Τάκη απλά. Κεριά και λιβάνια δεν θέλω. Και Άκη είπε. Είπε και Άκη και εμένα. Εντάξει ρε Άκη. Ε τι είμαι εγώ κερί και λιβάνι. Όχι ρε. Εμπρός. Ακούτε. Ναι, ναι φίλε μου, ναι. Καλησπέρα Άκη και Τάκη. Γεια σου, καλησπέρα. Άκη και Τάκη. Γιάννης από Πάτρα, Ολυμπιακάρα. Γεια σου Γιάννη από την Πάτρα. Να το πέτω. Καταρχάς να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομαδάρα μας. Πάμε πολύ καλά φέτος. Έχουμε ομαδάρα. Μπράβο φίλε. Άλλη. Και αφήστε τους άλλους να λένε νιμπόκι. Τα είπε μόνος, 8 με 10 θα πάνε ο ΠΑΟΚ. 10 θα πάνε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Βάζης δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Ένα μπάσκετ είχε και αυτό τέλειωσε τώρα. Μπάσκετ δεν είχε. Υπάρχει τίποτα. Μπάσκετ είχε. Πότε είχε μπάσκετ ο ΠΑΟΚ, δεν το ξέρω. Όχι, ο Βάζελος είπε. Ο Βάζελος. Α, ο Βάζελος. Τώρα δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη τα 5 χρόνια αυτά που είναι. Έχει φανεί τίποτα και δεν το ξέρω. Έτσι, ναι, μια ομάδα που, είναι, που θέλει να λέγεται μεγάλη και αυτά που μας διατυμπανίζουν πρέπει να είναι στο προσκήνιο κάθε χρόνο. Άντε να μην είναι ένα χρόνο, τον επόμενο να είναι. Τώρα εδώ πάνε 5 χρόνια. Τη γιουγκοπλάστηκα κάποτε μεγάλη ήταν. Πού την εξαφανίστηκε. Ναι, αυτή. Μόνο μην πω με ποιος είναι με το έντεπτη και με τα μαγειρέματα που με σκουλάνε. Με τον κουραμπιό που λέει και ο Τάκη. Που τρώει ο ναι, φίλε. Τα γνωστά. Καλό βράδυ και. Γιάννη μου, δεν ακούγεσαι και τόσο καλά. Ναι, δεν ακούγεσαι και τόσο καλά. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, πάλι θέλω να πω. Να πω. Ναι, πες, πες. Είδαμε και μια εξομοίωση του αναπτήρα με τον μπουκάλι. Εμείς δεν θέλουμε, ειλικρινά. Ω, ειλικρινά για αυτό που έπεσε στην Τούμπα, δεν θέλω να μου έρθει ο Πάκος. Ναι, ειλικρινά δεν θέλω. Και δεν είναι και καλά και ζηλίκη, τώρα άλλο τώρα. Όπως. Ήταν απέτησή μας να τιμωρηθείτε τότε που τα κάνατε αυτά με τα καλύτερα. Μπήκανε μέσα, μέσα και τέτοια για να κάνετε τον κόσμο. Αυτό είναι κανιβαλισμό. Κανιβαλισμό είναι αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε στιγμό εκνευρισμού. Εντάξει, έχετε άτομα που εκνευρίζονται πολύ εκεί πέρα πάνω. Τέλος πάντων. Αλλιώς είναι τώρα να τιμωρείτε ολόκληρη ομάδα επειδή ένας πέταξε ένα επίσημα, αντικείμενο. Βέβαια. Επίσημα, τέλος πάντων. Αλλά έτσι λέγονται εκεί. Όλη υποκρισία, πολλή υποκρισία. Δηλαδή, καταρχήν υπήρξε μια προσπάθεια να εξομοιωθούν το μπουκάλι με τον αναπτήρα. Και το ξαναλέμε. Ίδιο δεν θέλουμε να τιμωρηθεί. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ίδιο πράγμα είναι αυτό με ένα μπουκάλι. Και τον άλλο να τον βρήκε. Ναι, έπεσε κάτω, δεν την βρήκε αυτό το κολομπαλί. Πώς το λένε το. Τον έχρωμο. Εν τω μεταξύ, μου άρεσαν και κάτι πρωτοσέλιδα την επόμενη μέρα. Ναι, από τους φίλους τους, ρε. Από τους φίλους ναι, τους. Τι είπανε. Που είναι οι τρόοι. Όχι, να τιμωρηθούν αντικείμενα και τέτοια. Οι φίλοι τους. Ναι, φίλοι τους, ρε. Μα δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Δηλαδή, αυτά να υποθέσω ότι. Δεν θα έχουμε γέλιο τσάπ. Να υποθέσω ότι τα είπε η ΑΕΚ αυτά. Και ο Παναϊκός. Μετά από μια εβδομάδα αγκαλίτσε στο ΑΚΑ. Ναι, και ο Παναϊκός και όλοι. Α, θα έχουμε τα παντούρια στα πλέον. Θα έχει γέλιο πολύ. Από ό,τι βλέπω. Θα έχει γέλιο γιατί θα έχει μείνει και μόνο τα πλέον θα έχουν μείνει. Το κύπελα, ξεχάστε το. Και μοιραία θα πρέπει να πέσουν οι μάσκες. Και εδώ που τα λέμε ρε εσείς οι οπαδοί που εγώ θέλω, άλλο η πλάκα που γίνεται και αυτό. Εσείς οι οπαδοί των άλλων ομάδων, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, βλέπετε ότι η ομάδα σας μπορεί να πάρει το κύπελλο από τον Ολυμπιακό. Από πού ποιος. Το λένε. Με τις μεταγραφές που κάνατε τις 8. Το λένε μωρέ. 8 μεταγραφές και να παίξουν και οι 8 θα βρουν μεταξύ τους χημεία, μπάλα, ξέρουν και από μπάλα. Τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, να σας πω και κάτι άλλο. Τελείως ρεαλιστικά. Το μόνο που δεν αγοράζεται στο ποδόσφαιρο είναι ο χρόνος. Έτσι, μπορεί να πάρεις μια ομάδα της να χαλάσεις να δεις.
άμα δεν βρουν χημεία μεταξύ τους παίχτες. Που να ξέρουν και μπαλάκι. Και να ξέρουν και μπαλάκι. Ναι, λέω, με να χαλάσει ένα δις. Όχι το λένε να δεις. Βέβαια. Άλλο το λένε να δεις και άλλο το να δεις, που είπα εγώ. Έτσι. Δεν είναι ρε μάγκες έτσι το ποδόσφαιρο. Πάντα υπάρχει, σίγουρα οποιαδήποτε ομάδα έχει και κάποιες πιθανότητες. Συνήθως λίγες όταν παίζει με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έτσι θα το δεχτώ. Αλλά τώρα από εκεί να μου πας ότι θα πάρω και το κύπελο, ναι. Σ' ακούνε κι άλλοι. Σ' ακούνε κι άλλοι. Δηλαδή, σ' ακούει ότι ο διεκδικητής, ακούει αυτός και πώς που τα παίρνει δηλαδή. Κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ. Μόνο. Ωραία, Γιώργος από Λιβαδιά είμαι. Γεια σου, Γιώργο. Ομάδα. Γεια σου, Άκη. Ομάδα. Παναθηναϊκός είμαι. Γεια σου, φίλε Παναθηναϊκέ. Ήθελα να σχολιάσω κάτι που είχατε πει και στην εκπομπή. Πες. Ποιο? Ότι ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα της Χούντας. Της Χούντας. Α. Ναι. Με τον κύριο. Για πες. Ναι. Εσείς ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει ποσά δανεικά από τη Χούντα. Τι να κάνει ο Ολυμπιακός? Δεν είχε πάρει ποσά δανεικά από τη Χούντα. Τι λέει, μωρέ? Δανεικά, όχι φίλε. Δανεικά από τη Χούντα, Ολυμπιακός. Γήπεδο. Πότε, το πήρε ο Ολυμπιακός, το Ρέντι ήταν να φτιάξουμε. Άκου φίλε, το όνομα σου. Το Ρέντι ήταν. Μα δεν έχουμε γήπεδο τώρα, τι γήπεδο. Κάτσε ένα ποράκι μου, τα έχει μπερδέψει. Το Ρέντι ήταν να φτιάξουμε και δεν μας άφησε ο Υπουργός Αθλητισμού ο Ασλανίδης, γιατί ήθελε να το ονομάσουμε Ασλανίδιον το όνομά του, δηλαδή το ονομάσουμε στο Ρέντι και να έχουμε και το πουλί. Δεν φτιάξαμε ποτέ γήπεδο στο Ρέντι. Εντάξει είμαστε. Και ούτε έχουμε γήπεδο ακόμα. Δεν έχουμε δικό μας. Ναι. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί λέμε ομάδα της Χούντας. Να σου πω γιατί. Δεν ξέρω. Τι, γιατί, για πες. Ωραία, αυτό εντάξει, γνώμη σας, παιδιά. Όχι, αυτό. Ένα είναι αυτό. Όχι, η γνώμη σας. Α, η γνώμη. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός θα σου πει κάποιος την περίοδο της Χούντας πήρε 4 πρωταθλήματα. Τρία, ρε. Τρία. Όλα έπρεπε να τα πάρουμε. Ναι. Ποιο είναι αφιλάρα, ναι, που ήταν τα όλα έπρεπε να τα πάρει. Όλα έπρεπε κάτσε να τα πάρει. Κάτσε, ένα λεπτό δεν το θυμάσαι καλά αυτό. Συγγνώμη, το ξέρεις να δεν το θυμάσαι. Παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικό κυπέλλου το 69 στο Καραϊσκάκι. Κάτσε, ξέρω. Δωμάζω Σιδέρης. Το στρίψιμο της δεκάδας. Ποιος θα πάρει το παιχνίδι, γιατί δεν είναι να μπαίνατε και τέτοια. Πρώτα θυμάσαι. Διαβάζεις, πάρε βιβλίο, διαβάζεις. Γιατί τη μάχη του Κολοκοτρώνη στην Τριπολιτσά τη θυμάσαι, την έχεις διαβάσει όμως. Δεν ζούσες, την έχεις διαβάσει, την ξέρεις. Πώς δεν ξέρεις αυτό που τα σου λέω. Τα δερμενάκια. Τα δερμενάκια δεν τα ξέρεις. Τον Αλέξανδρο που πήγε μέχρι την Αφρική δεν τα ξέρεις. Τα αυγά μιλά. Ο Αλέξανδρος, η μάχη του. Λοιπόν, και το κύπελο το πήρε ο Παναθηναϊκός χωρίς ο Σιδέρης να δει το στρίψιμο αν ήταν κορώνα ή γράμματα. Και ένα άλλο, και τα πήρε ο Ολυμπιακός. Γιώργο, από τη Λιβαδιά. Και θα σου βάλω τώρα τη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Κάτσε λίγο. Τη γυναίκα του αρχηγουντικού. Δεν τα αφισβήτησε. Κάτσε ρε εκεί. Που τα λέει μόνη της. Μα δεν μπορεί να κάνει πιο πολύ. Αυτή σε πήγε στο Γουέμπλε. Γιώργο, να σου πω. Κάτσε να πει ένα λεπτό. Να πει εκείνο. Ρωτάει γιατί αμερώτηση. Λέγε. Ωραία, να σου πω. Ναι. Ωραία, και κάτι άλλο. Ναι. Λες για το 2004, λέτε. Τι? Δηλαδή να μας πήγε αλλού. Κάτσε να το πάμε. Όχι, δεν μας πήγε. Άκου, θα πάμε όπου θέλεις. Εδώ είμαστε εμείς για σένα. Λοιπόν, και για τον καθένα. Τότε και τα 7 έπρεπε να παίρνει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν τα πήρε. Γιατί μας διώχναν τον προπονητή, τον Σιδέρη, τους καλύτερους παίκτες. Τον Αργυρούδη, τον Κουρμπή. Ναι, πάμε στο 2000. Το Περσίδη. Πάμε στο 2000. Τους κάνανε κομμουνιστές και τους διώξανε. Το 2000. Πάμε για τον Δούρο. Το δούρο, ναι, 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 ναι. Για πες. Που λέτε για το δούρο, το πήρε ο Παναθηναϊκός στο μάτι εκείνο. Εσύ τι είδες εκεί? Ωραία. Το 2-2 λες. Έπρεπε να είχε πάρει δύο κόκκινες ο Ολυμπιακός πιο πριν. Τι είχε κάνει ο Ολυμπιακός? Έπρεπε να είχε πάρει ο Ολυμπιακός δύο κόκκινες πιο πριν. Για πες. Ή το κόκκινο του Ολυμπιακού δεν ήταν πολύ αμφισβητούμενο, αν ήταν στημένο το κόκκινο. Α, πολύ αμφισβητούμενο. Ναι. Φίλε Γιώργο, νομίζω ότι έχεις χάσει τον μπούσουλα. Δεν υπάρχει ο λίγο λέγκη. Φιλαράκο, το 16 είμαστε. 2016 είμαστε, θυμήθηκες ότι 4 δεν παίζει αυτά που λες. Επειδή λέει το πήραμε στη μέρα. Ρε φιλαράκο, εκείνο το παιχνίδι έγινε σφαγή, το καταλαβαίνεις. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ θυμάμαι ότι έπρεπε να έρθετε μήνυμα 9 και τον κόλτο Ολυμπιακού ήταν αμφισβητούμενο. Αν ήταν στη μέρα πολύ, το πολύ, μάτρο, όχι, αμφισβητούμενο γκολ. Ήταν πολύ αμφισβητούμενο, όχι πολύ, ρε, κατά τα λεγόμενά του. Γιώργο, δεν τα πας καλά. Πόσο χρόνο είσαι? Αυτό στη γραμμή λέω. Πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 20. Το 4 πόσο ήσουν? 4. 4. 4 ήσαν το 4.
Άμα είσαι 20 τώρα. 8, 8 ήσουν. Τόσο. 5 ήσουν. Τέλος πάντων, ούτε ξέρεις, δεν ξέρεις πόσο είσαι. Τέλος πάντων, καλό βράδυ, γεια. Γεια, φωνάδι. Ωραία. Έκανα λάθος την ηλικία. Δεν τη βγαίνανε τα κουκιά. Δεν τη βγαίνανε τα κουκιά. Σταμάτα, τώρα κι εσύ με το παιδί. Δεν θυμάται ούτε αυτός πόσο είναι. Θυμότανε το λίγο έγκυος, πολύ αμφισβητούμενο. Άλλη ολογία, καινούργια. Υπάρχουν αυτά τα τηλέφωνα που μπαίνεις εδώ. Τα πανάκριβα. Και μπαίνεις στα site, πώς τα λένε, και σου δίνουν τα γκολ εκεί να τα δεις. Ναι. Πάτε εκεί, το 2-2 να τα δεις. Θα πας στη στήλη που λέει πολύ αμφισβητούμενα. Γιατί έχει και λιγότερο. Έτσι. Ναι. Πάμε. Τι τραβάμε. Ναι. Έλα, αγόρι μου, και εσύ. Εγώ είμαι. Εσύ, μόνος. Ωραία. Θανάσης από Δράμα. Παοκάρα είμαι. Θανάσης. Και τι ομάδα είσαι. Καταρχήν. Παοκάρα. Άντε, γεια! Παοκάρα δεν τα θέλω, τα κάρα. Άσε με, ρε. Μπορούσες να πεις άλλη γιατί. Μας το εξηγήσει. Ναι, άκου. Μπορούσες να πεις άλλη. Αυτό θέλει ο κόσμος να ακούσει. Όχι, άκου. Και εσύ πριν, μην με σαλτάζεις πρωί-πρωί. Και μπορούσες να πεις ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Τέτοιο φρούτο δηλαδή. Τέτοιο φρούτο. Τέτοιο φρούτο. Άστο το πάω. Όχι, να εξηγήσει που, από πού βγαίνει το πάω. Κάτσε, λέει, εσύ προχθές μου έχεις κάποια δεκαριά. Τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι, κάνουμε τώρα. Μιλάω με σένα, μιλάω με αυτό να είναι. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σου και δεν σε έκλεινε, θα σου έλεγα. Ελά, εδώ ναι, αγόρι. Καλά, τώρα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε σε άλλη γραμμή. Από πού βγαίνει το πάω κάρα. Έχεις πάρει τόσα πρωταθλήματα. Ναι. Τι από τι, από τον κόσμο που περιμένει. Αυτό θα το εξηγούσαμε. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Ωραία, μην μιλάμε. Το πάω κάρα δεν θέλω να ακούγεται εδώ. Μου το εξηγεί. Υπάρχει. Να τα ακούω, είπα. Δεν είπα ότι υπάρχει. Εντάξει. Είπα να τα ακούω, δεν είπα ότι υπάρχει. Μπορεί και η Βασιλιάδου να σου πει με γυναικάρα. Τι θα κάνεις, θα τη πει σε κλείνω. Άμα μου πει η Βασιλιάδου ότι είμαι γυναικάρα, πει ότι είναι γυναικάρα, θα σηκωθώ να φύγω. Έτσι, από αυτό θα σε μαζέκι. Το ίδιο είναι. Έφυγα, γι' αυτό του πάτε για. Όχι, τι πρέπει να την αφήσει. Να σου πει, έλα, εδώ δείξε μα τα κάλλη σου. Έτσι, ρετάκι μου. Έλα, πάμε. Θα κάτσει να δει τα κάλλη, τι είσαι εσύ. Όχι, να μου τα πει τι να δω. Άμα δεν τα έχει, πάμε. Να, δεν μπήκανε και χορηγοί. Έχουμε διάλειμμα. Διαγωνισμό χορηγού. Λοιπόν, Άκη μου, έχουμε μηνύματα εδώ. Πάλι εγώ διαβάζω. Βέβαια. Να δώσω χαιρετισμάτα, γιατί έχω ξεχάσει. Γιατί δεν λέτε ότι στη θέση 4 μετά τον Πρίντεζη δεν έχουμε άλλον. Γιατί κάτσε να δούμε. Εσύ, όταν... ωραία. Καταρχήν δεν μιλήσαμε. Όχι, το έχουμε πει άλλη φορά αυτό. Ναι, άλλο. Γιατί είπαμε κάτι για θέσει. Εμεί εδώ αναλύσαμε. Υπάρχει προπονητή και υπάρχει και διοίκηση, φίλε. Λοιπόν, κάτσε, κάνε λίγο υπομονή. Μην βιάζεσαι. Μην βιάζεσαι κι εσύ. Πάντως δεν ξεκινήσαμε κάποιο θέμα και αμελήσαμε να πούμε έτσι. Ναι, αλλά για το Πρίντεζ, για το θέση 4 έχουμε πει κι άλλες φορές. Λοιπόν, όλοι με Χίμκι την Παρασκευή. Με Χίμκι την Παρασκευή στο ΣΕΦ είναι το μάτς της χρονιάς. Σωστό. Σωστός. Οι φουκαριάριδες, τον Κουτσολέτο, ξαναμάζεψαν, πανηγυρίζουν τα πρόβατα. Ναι, θέλει αρχήριση ο Καημένος. Ωραίο γκολ τώρα το πρώτο του Βάζελου στον Πλατανιά. Κατά τα άλλα, εμείς είμαστε παράτιμα. Σωστό, φίλε μου. Ναι. Βάλτε τη... όχι, υπουργός θαυμαστής της Γκαμπάλα λάσπωσε το θρύλο δημόσια. Νοσταλγός του Χουντέμπλεϊ και της ανομίας. Ο αυτός του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αριστερά είναι θαυμαστής της Χούντας, πώς είπες? Του Χουντέμπλεϊ. Του Χουντέμπλεϊ, ο αριστερός. Ναι. Ήταν τότε με τη Χούντα. Δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν ο καθένας. Εμένα με απασχολεί, Τάκη, που θεσμικοί φορείς και με τη χρησιμοποιούν τη θέση τους. Ναι. Έτσι. Και λένε ψέματα. Και λένε ψέματα και συκοφαντούν τον Ολυμπιακό. Έτσι. Αν μπορούν να τα αποδείξουν, καλά κάνουν και τα λένε οποιοδήποτε. Ό,τι θέση και να έχει. Έτσι. Αλλά άλλη βαρύτητα. Έχει να το πει ένας απλός πολίτης και άλλο ένας υπουργός που μπορεί να παρασύρει και 5-10 να δημιουργεί κλίμα. Δηλαδή 5-10 ένας υπουργός, 5-10 άλλος πολιτευτής, 5-10 δεν γίνεται. Βεβαίως. Και κοντά είναι και εκλογές και Ολυμπιακοί να ξέρουν ποιος είναι αυτός. Καλά, τι τραβάμε και με τις εκλογές, άσε όπου. Αυτοί και... πάνε και ψηφίζουν. Ρε, και με όποιο κόμμα και να ψηφίζουμε, πάνε και βάζουν όλο βαζέλια. Είναι άσε με, σου λέω τώρα. Λοιπόν. Αυτή την ικανότητα που έχουν μια ζωή. Υπουργός, αυτό διαβάσαμε. Βάλτε τη συνέντευξη του Αναστασιάδη να παίζει. Δεν χρειάζεται να λέτε τίποτα. Μετά θα μιλήσει και ο Αναστασίου και ο Δέλλας. Ναι, παρεμπιπτόντως τι γίνεται. Λέ, όλο παράγκα και παράγκα και όλο προβλήματα και πώς τα παίρνει ναι, ο Ολυμπιακός. Ναι, ο φίλος, καλά τα είπε να τα βάλουμε. Ναι. Αλλά και αυτοί τα λένε όταν τους διώξει η ομάδα τους.
Δεν τα λένε την ώρα που είναι στην ομάδα του. Ο Αστασιάδης έλεγε, να σου πω κάτι. Ο Αστασιάδης. Συγγνώμη, δεν έλεγε τίποτα. Κάποια τα έλεγε. Άσε. Για τον Ολυμπιακό έλεγε κάτι. Μία-δύο αγωνιστικές πριν φύγει. Όταν νίκησε εδώ μέσα και πήγαινε 5 βαθμούς, έλεγε άλλακι. Δεν σου μιλάω για το συγκεκριμένο. Παναγικά να βοηθήσει από το πρωτάθλημα. Δεν έλεγε για τον Ολυμπιακό. Όχι, έχει πει για τον Ολυμπιακό. Όταν δεν σου φεύγα. Ούτε και στο. Ωραία. Και πιο παλιά. Εντάξει. Και σε άλλες ομάδες ήταν προπονητής. Μπράβο, ήταν στον ΠΑΟΚ, δεν είμαι, σε άλλες ομάδες. Λοιπόν, δυστυχώς Τάκη, ο Βάζελος θα αποκλειστεί από τον Ατρόμητο. Δεν θα μας κάνει την τιμή. Εγώ επίσης, είμαι. Δεν τελείωσε το μήνυμα. Ναι. Επίσης είμαι σίγουρος ότι θα αποκλειστεί και ο ΠΑΟΚ από τον Πανιόνιο. Ορίστε. Άντε, να δούμε ποια παίξουμε πάλι. Με σένα που μπλέξαμε βραδιά. Μάγκες, Το Sport FM είναι πλέον για λύπηση. Έχουν βγάλει ένα χούλιγκαν πρώην γραφείο τύπου του Αλαφούζου και γαυγίζει κάθε βράδυ γλιώδης και ψεύτης υπάλληλος. Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Δηλαδή, έχουμε πει, τα ξέρετε ποια είναι πλέον τα μέσα, έτσι. Τα φανερά, γιατί και τα υπόλοιπα, τα κρυφά και τα αντικειμενικά, τα καλά όλα αντικειμενικά, το μανδύα του αντικειμενικού έχουν. Αλλά κάποια είναι πολύ καρφωμένα, τα ξέρετε. Ούτε κλικ. Πάμε στο φίλο. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο Γήθιο, στο Κορώνι μου τον Άγη και στο Λοσάντα. Στο Σπύρο το Βρακά στη Σουκάρη. Γεια σου Σπύρο. Κάτι έχω κάνει Σπύρο εκεί πέρα, θα σε πάρω τηλέφωνο να μιλήσουμε για αυτό που μου είχες πει. Και στον πρόεδρο και σε όλα τα μέλη εκεί. Είναι ρεβέρδη σίγουρα. Και στη Βαγγελίτσα. Πάμε παρακάτω. Εμπρός. Καλησπέρα, είχε ο Παοκτής είμαι που πήρα και πριν και με είπες άντε γεια. Και σε είπα. Ναι, μην χρησιμοποιήσει. Παοκτζή πε. Παοκτζή. 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 Άντε, παοκτζή. Να μιλήσει. Άντε, γεια! Άστορε. Τα χάλασε. Άστορε. Πε παοκτζή. Να μιλήσει στο σπιτάκι σου. Σήκω πάλι και τα κομμάτια σου. Ο προηγούμενο παοκτζή είπε κλείσε το αεροδρόμιο. Ο ίδιο ήταν. Άλλο συνάκι μου. Κλείσε το αεροδρόμιο γιατί θα πάμε 8 με 10. Και εμεί 10 μέχρι να μην το κλείσει. Και πήρε τώρα εσύ τι. Παοκάρα, παοκάρα. Πονά τα μυαλά σου. Πονάνε. Λοιπόν, αφήστε τα υπερθετικά εδώ πέρα. Εμείς εδώ, εμείς και λέμε Ολυμπιακός. Ναι. Τι να γίνει εδώ. Που έχεις 43. Τι πρέπει να πούμε εμείς. Και εσύ έχεις 2. Και ο Άρης 3. Και είσαι ένα περισσότερο από τη Λάρισα. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Να σας πω και κάτι άλλο. Οι μεγάλες ομάδες λέει είναι ήδη από τους τίτλους ή από τον κόσμο ή και από τα δύο μαζί. Ναι, το έχουμε το τάδε. Και από τα δύο μαζί. Μάγκες. Και μου τη δίνει που λένε μοιάζουμε με τους παοκτζίδες. Από πού και ως που μοιάζουμε. Στον κανιβαλισμό. Το Καραϊσκάκι. Ή σε τον κόσμο που ακολουθείτε. Γιατί εγώ τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι έχουμε 2-3.000 αυτό θέλω να πω. Το Καραϊσκάκι. Έχει δηλαδή και στις άσχημές του και μπάλα που δεν παίζανε. Που ήμασταν και πέμπτη, που είχατε κερδίσει πάλι, ναι. Έτσι, που βγήκαμε και πέμπτη, 20.000 κόσμο για πλάκα, ναι. Σε όλα τα παιχνίδια, έτσι. Άλλο το χάλι τώρα, δηλαδή τι δουλειά έχει τώρα, ο κόσμος ποιος είναι, όταν παίζαμε τον Ολυμπιακό και τα κάνανε, είχαν 4.000 που δεν είχαν ποτέ. Πιαστείτε αγκαλιά εκεί και γύρισε τον κόλο σας προς την ομάδα σας, τι είναι αυτό, γυμνωθείτε. Βγάλε τα μυζιά σα έξω. Πιαστείτε αγκαλιά. Γυρίστε την πλάτη σα προς την ομάδα. Ωραία, όταν πιάνει αγκαλιά, πιάνει και τη λεβεντιά και το καμάρι που έχει μπροστά στα μάτια σου. Δεν γίνει τον κόλλο σου. Ούτε αυτό δεν ξέρετε. Η δύναμη τη συνήθεια είναι. Ρε, η δύναμη τη συνήθεια είναι. Γιατί εκνευρίζεσαι. Τι δύναμη τη συνήθεια. Τη συνήθεια. Όποτε βλέπουν την ομάδα μα, θα γυρνάνε τα νότα του. Δηλαδή τι γνευρίζεσαι. Την ομάδα του έχει. Και τι έχει εσύ για την ομάδα του. Ωραία, ούτε αυτό δεν ξέρω σου είπα ρε, τι να κάνουν. Γιατί τι άλλο ξέρουν. Τίποτα. Εμπρός. Εγώ μιλάω. Εσύ. Μάριος ο Ζωγράφος, ο Αθηναϊκός. Για πάμε. Πέρα με τον Λέτο, ενισχυθήκαμε. Ελπίζω να σας βρούμε στο κύπελο. Κάτσε να προβληθείς πρώτα. Αν περάσουμε τον Ατρόμητο, το καλό θα είναι και για εσάς να βρεθούμε, έτσι να έχει λίγο έγκυο. Εμείς θέλουμε, φίλε. Και τώρα κάτι θέλω να πω του Τάκη για τον μπάσκετ. Ναι, πες. Κάτι λες, Τάκη, ότι από τα 6 ευρωπαϊκά που έχουμε, ναι. Τα 3-4 είναι σάπια. Τι είναι, ρε, Τάκη. Δεν έχω πει έτσι. Θες να λες την αλήθεια, τι έχω πει. Για πες μου. Το Σιρόμι ζήτησε η FIBA συγγνώμη από την Μπαρτσελόνα. Το Παρίσι. Από το Παρίσι, από το Παρίσι, το Παρίσι. Η FIBA ζήτησε συγγνώμη. Στη Μπαρτσελόνα. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ξύλινο το κύπελο. Ποιο είναι το ξύλινο. Αυτό που πήρε στην Ιταλία.
Γιατί είναι ξύλο, ρε Ταγκή. Τι είναι αυτό, ρε, είναι σαν τα άλλα που έχεις, οι δυο είναι. Ακριβώς οι δυο είναι. Στον ίδιο όμιλο με εσάς ήμασταν την ΤΑΕ και πέρασα εγώ στην Πολώνια και το πήρα. Φιλαράκο, ξαναλέω, δεν είμαστε στον ίδιο όμιλο. Εσύ... Είμαστε στον ίδιο όμιλο. Εσύ έπαιζε ο και πήγα στο... Και μάλιστα το Magic το έδειχνε τότε. Το θυμάμαι αυτό. Το 2002. Όχι. Και κερδίσαμε το Τζινόμπιλι και τους άλλους. Άκου Φιλαράκο, τότε η Ευρωλίγκα έχει... Η Ευρωλίγκα τέκη ήταν διαλυμένη το 2001 που είχασα στον τελικό. Όχι Φιλαράκο, μου κάνεις λάθος φίλε μου, σε παρακαλώ. Μετά, φίλε. Κάκι, δες το μετά, αλήθεια σου λέω. Εντάξει, θα το δω και εγώ μετά, λέω, το έχω δει το ρημάδι. Εσύ να το δεις, σε παρακαλώ πολύ. Κάκι, εγώ να σε ξαναπάρω. Μπορεί να είναι ξαναπάρε, ξαναπάρε. Δεν είναι έτσι. Το 2001 ήταν η Σουπρολίγκα, τώρα μπορεί να ξαμπεί στο ίντερνετ, χάσαμε στον τελικό. Μπορεί να είναι και έτσι. Όχι, αυτό που πήρε στην Ιταλία, λέω. Αυτό που πήρε στην Ιταλία ήταν το ξύλινο, το καταλαβαίνεις. Αυτό που πήρα στην Ιταλία, ήμασταν στον ίδιο όμιλο εμείς, εσείς, η ΑΕΚ και η Ολύμπια. Και πέρασα μόνο εγώ, ένας περνούσε. Άκου. Εγώ δεν ήμουν στην Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα την τότε. Θα το δεις. Εσύ ήσουν στη Σουπρολίγκα. Πώς θα μπορούσα. Δεν ήταν η Σουπρολίγκα, ήταν το 2001. Ωραία, κάνεις λάθος. Δες το ρε Γιώργο, δες το σου λέω. Ωραία. Που... Και ξαναπάρε αύριο. Τι άλλο έχουμε τώρα. Τίποτα. Πάμε στα επόμενα. Καλό βράδυ να έχεις. Ξαναδες. Εύκολο τώρα στο βρω και μπες εσύ manager, flow manager. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Εγώ είμαι σίγουρος. Τι να κάνουμε, ρε, αφού είμαι σίγουρος εγώ. Άλλο, δεν σου είπα. Δηλαδή, σου είπα εγώ. Τι θα γίνει τώρα, μα είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός. Ρετάκι, μα εγώ τι να κάνω. Να σου το εξηγήσω, Ακή. Ο Ολυμπιακός στη Ρώμη πήρε εκείνο το κύπελο. Το θυμάστε το κύπελο στη Ρώμη, έτσι. Δεν είναι σαν και αυτά που παίρνουμε τώρα. Λοιπόν, τη χρονιά που ο Ολυμπιακός συνεχίζεται και μετά το κύπελο αυτό δινόταν μέχρι την εποχή που πήρε ο Παναθηναϊκός στο ξύλινο. Μετά άλλαξε και έγινε αυτό που παίρνουμε τώρα. Θα έπαιρνες Φιλαράκο αυτό που πήρες και στο Παρίσι. Το ίδιο κύπελο θα έπαιρνες. Απλά δεν έπαιζες στην Ευρωλίγκα τη μισή τι ήταν τότε, είχε χωριστεί η Ευρώπη. Έπαιζες στην άλλη. Θα το δούμε, υπάρχουν τα κομπλήματα. Θα το δούμε. Εντάξει, έλα. Γι' αυτό ήταν και ένα ξύλο. Πάμε ξύλο ήταν, ρε φίλε, αφού το έχεις δει. Πάμε στο επόμενο. Και άκου να τελειώσω. Το ένα ήταν το συγγνώμη, το άλλο ήταν το ξύλινο. Και ο Βασιλακόπουλος, απορώ ακόμα μέχρι τώρα, πώς δεν έχει επιχειρήσει. Στα όλα αυτά τα χρόνια, μετά το δεύτερο τελικό που παίξε ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα και πήρε το άλλο κύπελο, πώς δεν έχει επιχειρήσει να παίξει άλλο ένα τελικό, ρε παιδί, να παίξει ο Ολυμπιακός μια φορά στην Ελλάδα. Τα άλλα δύο που πήρες, φίλε, δεν τα λέω ότι ήταν βρώμικα, απλά είχες παραπάνω τύχη να πάρεις αφού έπαιζες εντός Ελλάδος και πήρες δύο μες στην Ελλάδα. Ενώ εγώ και τα τρία που πήρα, το πήρα στη Ρώμη, στην Τουρκία και στο Λονδίνο. Έχει κάποια διαφορά αυτό. Δεν σημαίνει ότι ήταν βρώμικα όπως αυτά που σου λέω εγώ, γιατί αυτά δεν τα θεωρώ εγώ σωστά. Το συγγνώμη της, στην Μπαρτσελόνα, στη FIBA που ζήτησε στο Παρίσι. Και το άλλο, ίσως με άλλες ομάδες έπαιζε. Τι έκανε τώρα δηλαδή. Ωραία. Το είπα. Εντάξει. Άμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σου φίλε. Τη Σουζάνα θα ήθελα. Τη Σουζάνα στο δίπλα δωμάτιο ακριβώς είναι. Από εκεί που είσαι εσύ. Άνοιξε την πόρτα, θα τη δεις και τη Σουζάνα τη ζωή. Φίλε... Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Ο Παοκτής από πριν είμαι. Ο. Ο Παοκτής από πριν. Ναι, τι θες. Θα μ' αφήσετε πρέπει να μιλήσω. Ρε μην πεις. Όχι, όχι, δεν θα λες. Δεν θα μιλάει. Συγγνώμη. Λοιπόν, κάσε με, άστα να λίγο σε μένα. Ρε παλικάρι μου. Παίρνει σε μια οικογένεια Ολυμπιακό. Δηλαδή, εγώ άμα έπαιρνα δηλαδή σε ένα ράδιο εκεί τη Θεσσαλονίκη. Θα είσαι ευγενικό, έτσι. Παοκτζής, άστα Παοκάρα. Παοκάρα δεν υπάρχει. Παοκτζής, πες, τι θέλεις. Πες δεν τι θέλει. Να, είδες, δεν είσαι και άνθρωπος. Εντάξει είμαστε. Ναι, δεν είναι άνθρωπος. Να, δικαιώθηκες. Εγώ θα δικαιωθούμε. Αυτό σου λέω, άστο να θα ξεφτυλιστεί. Μου λέει. Άστο να ξεφτυλιστεί μόνος του. Να νομίζω ότι τους αφήνουμε κιόλας. Τι να πούνε. Εμπρός. Τι να πείτε, ρε. Πάμε. Κοιτάξτε την τύφλα σας, ρε. Όχι, τώρα την κοιτάξτε. Την έχω δει τόσα χρόνια. Από τότε που ιδρυθήκανε, ρε. Την έχω δει τόσα χρόνια, αυτό σου λέω. Εμπρός. Ναι. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα.
Ναι, με ακούτε. Ναι, ναι, εσείς είστε. Εσείς μιλάτε. Ναι, συγγνώμη, γύρω να χαμηλώ ιδιώς. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι Ολυμπιακός και είμαι από Μπουρνάζη. Δηλαδή, δεν είμαι κάπου αλλού. Λίγο πιο χαμηλά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, συγγνώμη, παιδιά, γιατί έχω αρρωστήσει, γιατί παλεύω όλο το βράδυ να πάρω ένα τηλέφωνο και ακούω τον κάθε σκαντζόκινο που γίνανε τη φωλιά του. Λίγο πιο μακριά να είστε στο μικρόφωνο για να έχουμε καλύτερη ακουστική. Να το στόμα σας λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Ακούω τον κάθε σκατζόχυρο που είναι στη φωλιά του και λέει την κάθε... Μην βρίσετε. Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός, είμαι ο Δημήτρης από Μπουρνάζη, Περιστέρη. Έχω αρρωστήσει γιατί παλεύω τόση ώρα να πιάσω τηλέφωνο και βλέπω ότι μιλάτε με όλους. Με όλους τους πουθενάδες. Καλά κάνετε δικαίωμά σας, δεν είναι θέμα εκπομπής. Αλλά εγώ, ρε παιδιά, αρρωσταίνω γιατί... Να δεις εμείς τι παθαίνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε. Και δεν μπορώ να μιλήσω. Πες τα. Πες τώρα. Δύο πραγματάκια. Ναι. Και βλέπω όλους αυτούς, όχι... Τάκη, μην αγρέβεις. Τι αγρέβω. Πάμε. Έβλεπα πριν από λίγο Μακεδονία, προσπαθώ σου λέω να πιάσω. Τώρα, βλέπω εκεί κάτι πετρουβλάκιδες, πετρουβλάκιδες και λοιπά. Είπαν το πολύ απλό σήμερα, το παραδεχτήκαν όλοι, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα, έχει το καλύτερο ποδόσφαιρο, έχει το καλύτερο πρόεδρο, όλα είναι πολύ οργανωμένα και λοιπά. Το χάρηκα και γι' αυτό πήρα να σας το πω, το πρώτο. Καλά έκανε. Μια τελεία. Το λένε επειδή πλησιάζουν τα παιχνίδια. Όσο είναι μακριά τα παιχνίδια, βγάζουν γλώσσα. Όταν πλησιάζουν να παίξουν μεταξύ μας, αρχίζουν και τα μαρτυράνε χωρίς κύλο. Πάμε στο επόμενο που θέλεις να πεις. Άσε με, θέλω να... Ναι, ναι, πάμε. Θέλω να σου πω... Θέλω να σου πω, θέλω να σου πω μυστικά. Μυστικά. Λοιπόν, ο κύριος, κύριος δικηγόρος αυτός, ο πολύ καλός δικηγόρος, από ό,τι δηλώνει αυτός, εγώ δεν τον ξέρω, είπε ότι ο ΠΑΟΚ, αν κατέβει έτσι, με τούντο προπονητή και λοιπά, θα φάει έξι. Θα γίνει δεδίλη, άρα ο κύριος Σαββίδης έκανε πολύ καλά που δεν πήρε καινούργιο προπονητή. Για ποιο λόγο? Αν κατέβει ο νέος προπονητής και φάει έξι, θα πρέπει να δείξουμε και αυτόν μετά. Πάει και αυτός. Άρα τον κρατάμε, τρώει ο παλιός έξι, ό,τι, ό,τι έγινε και με το Δέλα. Μπράβο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, η προπαγάνδα ισχύει. Ο άνθρωπος που κάνει την εκπομπή εκεί είπε κάτι απλό. Λέει ότι και παίκτες να φέρναμε το Δεκέμβρη, σαν πάω, θα υπήρχε το αυτό που υπάρχει, ο Ολυμπιακός. Οπότε γιατί να πάρει ο άνθρωπος, να μην χαλάσει λεφτά. Υπήρχε κάποιος εντωμαξιά στην Αθήνα. Υπάρχει όμως κάποιος δημοσιογράφος στην Αθήνα και του λέει. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός ο στόχος πήρε 5 μεταγραφές. 6, 7, 8, 10, δεν ξέρουμε τι θα βγει ο καθένα. Yeah. Αλλά πώς πήρε. Ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Σαββίδης που έχει πολλά λεφτά και δεν πήρε κάποιον παίκτη. Όλα αυτά ξέρεις είναι το πολύ θύμα. Όλοι αυτοί κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Εγώ θέλω να πω κάτι βασικό σε εσάς. Υπάρχει κάποιος κυρίως που λέγεται Αποστολίδης και είναι δικηγόρος. Ναι. Το ξέρετε. Γνωστός, ναι, γνωστός. Αντιολυμπιακός. Όχι αντιολυμπιακός. Αντιολυμπιακός. Είναι αντιολυμπιακός. Είναι ένα σκοτό στον Ολυμπιακό. Σωστό. Αν είναι... το κρύει, θα γίνει Ταλιμπάν. Ναι, 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 ναι. Πείτε. Θα πει. Λοιπόν, είναι να σου πω, να προσέξτε και εσείς όμως. Για ποιο λόγο, γιατί θα ποντάρουν στον αγώνα με τον Μπάου, με Πάβλο. Μη φάμε το πείμα, γιατί το πείμα θα γίνει έργο. Ναι, συνέχισε. Χαμήλω στην τηλεπάντα την τηλεόραση, αν δεν έχει επιστροφή. Ξεστή, έχει πολύ επιστροφή. Λένε πράγματα που κάνουν του ανθρώπου να μπει ένα, δύο, τρει, πέντε στο Καραϊσκάκι.
Ναι, συνέχισε. Έχουμε πολλή επιστροφή. Δεν μπορώ να. Δεν έχω άμεση επαφή με τηλεόραση. Μα κουτάνε. Ναι, πρέπει να κλείσει την τηλεόραση. Θα λέω πράγματα. Ναι. Θα κάνουν πράγματα. Είναι έτοιμοι να κάνουν πράγματα να εκτελέσουν τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει. Ναι, λογικό είναι θα αυτό. Απαντήσουμε. Τελείωσε, ναι. Θα απαντήσουμε. Λογικό είναι αυτό που λες. Κατάλαβα τι να πεις. Εντάξει είμαστε. Ευχαριστούμε, φιλαράκι. Γιατί δεν έχουμε και πρόβλημα λοιπόν, στην επικοινωνία. Για να τελειώσω ένα λεπτάκι. Σε αυτό το τελευταίο, ο κόσμος του Ολυμπιακού, που θα είναι στο Καραϊσκάκι, 35.000 κόσμος, που αγαπάει την ομάδα μας, δεν θα τσιμπήσει με τα κοθόνια, φίλε Ολυμπιακού. Μόνο η πρόκληση τους μένει. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν έχουν την αγαπάμε άλλο. Τόσο πολύ την ομάδα μας, που εμείς δεν θα γίνουμε Ουγκάντα όπως είπαμε εκεί, που κάνουν αυτές τις λεωφόρο και οι παουκτζίδες. Από... Κανείς δεν θα τσιμπήσει. Δύο τι να είναι να υπάρχουν. Ή να παίξουν μπάλα, μακάρι να παίξουν μπάλα, έτσι. Ή να προκαλέσουν για να μην παιχτεί ποδόσφαιρο. Το πιθανότερο είναι να γίνει. Και απαντώ τώρα στο φίλο μας τον Παναθηναϊκό που επέμενε για Ευρωλίγκες και για Σουπορλίγκες. Στη Σουπρολίγκα του 2001, φίλε, έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τη Μακάμπη τελικό και ο αγώνας ήρθε 67-81. Το πήρε η Μακάμπη, φιλαράκο. Αυτό σημαίνει, δεν έκανε. Δεν το πήρε εκείνο εκεί που έλεγε, α, και άστα εσύ, δεν, μην την μπερδεύεσαι. Δεν σου είπε έτσι, σου είπε το 2002, έτσι δεν είπε. Συγγνώμη. Όχι, α, και άστα, δεν είναι στη γραμμή για να σου απαντήσει. Με μένα, άστα, εγώ το απαντήσα. Εντάξει, είμαστε. Καλησπέρα. Εμπρός, τι, αφού να το δω, το γράφω, να παπείες. Μπες στα κομπιούτερ, τα δείτε. Θα μου πείτε εμένα, είναι ίδιο. Λοιπόν, εντάξει, καλησπέρα. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, να άκουσα άλλη χρονιά. Ναι. Να το ρίξεις. Πάμε. Με τη Μακάμπη 67-81, το παίρνει η Μακάμπη. Εμπρός. Σουπρολίγκα λεγόταν. Ναι, εντάξει, με Σουπρολίγκα. Καλησπέρα. Χαμηλώστε την τηλεόραση να ακούτε από το τηλέφωνο. Και τις επόμενες. Απλό είναι. Και με τον προηγούμενο το ίδιο θέμα είχαμε. Απλό όταν, είναι. Όταν θα τηλεφωνείτε, γιατί μπερδεύεστε και μπερδευόμαστε κι εμείς και οι τηλεθεατές, πρέπει να χαμηλώνετε την τηλεόραση τελείως και να μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο. Και όσο αφορά αυτά που λένε ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει καινούριο προπονητή, μην καεί στο Καραϊσκάκι. Εντάξει, δεν παίρνει για να μην καεί στο Καραϊσκάκι. Αλλά άμα θα πάει στον τελικό, δεν θα καεί στον τελικό. Ο καινούριο ή στον ημιτελικό. Δεν θα καεί. Από πάνω μέχρι κάτω θα καεί κι αυτός. Εμπρός. Έλα, Τάκη, τι γίνεται, όλα καλά. Καλό βράδυ, φιλαράκο. Είσαι ο ίδιος, καλά ξεφωνείς. Μ' ακούτε. Εσύ μίλα, ό,τι σου λέω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε. Σ' ακούμε. Ακούμε. Σας γλεντάει ο Λέτο. Ναι. Άξτε, 20 ολόκληρα χρόνια. Στον έχω κάνει σουρωτήρι! Εντάξει είμαστε! Κοίτα ποιος θα γλεντήσει η Λέτα. Κοίτα ποιος θα γλεντήσει. Ναι, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι Ιωνικός από Νίκη, Ανάπολη. Ιωνικός. Ναι. Έλα, φίλε μου, λέγε. Το ξύλο είναι άπολη το θύμα. Ρε, καταρχήν προσβάλλεσαι, δεν είσαι καν Ιωνικός. Δεν είσαι καν Ιωνικός. Δεν είσαι Ιωνικός, ας τα ξύλα. Τα ξύλα. Άστο, δεν το ανοίγω. Τέλος, δεν θέλω να. Καταρχήν δεν πρεσβεύεις Ιωνικό. Δεν μιλάω μαζί σου. Ναι, δεν μιλάω μαζί σου. Καλησπέρα. Ξέρω πολλά παιδιά Ιωνικούς. Έτσι. Είναι σπαθάτη και τα λένε όπως πρέπει. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Γιώργος, είμαι ο Πειραιά, παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου, Γιώργο. Γνωριζόμαστε έτσι. Φατσικά στο γήπεδο έχουμε μια καλησπέρα κάθε Κυριακή. Και με τον Άκη πιο πολύ. Εκεί πάνω ψηλά δεξιά. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά για την Κυριακή, για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Ναι. Θέλει πολύ προσοχή για τον κόσμο, στο πέταλο. Η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να γίνει το παραμικρό. Βεβαίως. Θα είναι όλες οι κάμερες στραμμένες σε αυτό το πέταλο για να γίνει το παραμικρό και να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός για οτιδήποτε γίνει. Μετά καπνογόνα θέλει πολύ προσοχή. Όποιος δεν ξέρει να ανάβει καπνογόνο, να μην ανάβει καπνογόνο. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, γιατί πρέπει να προφυλαχθεί η ομάδα. Αυτό είναι το κυριότερο. Το γήπεδο του Ολυμπιακού. Τα έσοδα της ομάδας. Ο κόσμος που θέλει μπράβο, να πληρώσει.
Έτσι. Η ευχαρίστηση δικό μου δεν πρέπει να διακοπεί. Η ευχαρίστηση του κάθε φιλάρτη του Ολυμπιακού. Ναι, γιατί και τα 22.000 διαρκεία που έχουμε πάρει, που έχει πάρει ο κόσμο. Και κάτι τέτοια παιχνίδια τα έχουμε. Βέβαια, δεν θέλει να μένει μία αγωνιστική και δύο τιμωρημένοι. Η ομάδα. Άλλο. Δεν το λέω σε εσά τώρα, αυτό το λέω στα παιδιά που ακούνε. Ναι, λέγε, σε εμά το λέω. Λέγε, λέγε. Θέλω να πω στα παιδιά που ακούνε ότι με το παραμικρό που θα γίνει στο γήπεδο, ο Ολυμπιακό θα πάει στο Ρωσόδη του Μιζαγκελέ. Με το παραμικρό. Να το έχουν υπόψη του, μόνο φωνή, μόνο ένταση, να παίξει μπάλα. Ο κόσμο έχει την μπάλα Ολυμπιακό. Ο κόσμο φωνάζει και ορίεται, χάνει την μπάλα Ολυμπιακό. Ο κόσμο μου χάρη, σφυρίζει, ταράζει το γήπεδο και τον πάρει. Και συνέχεια. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Όταν θα έρθει να δώσει στεφάνι, όποια χολοτρυπίδα έρθει να δώσει στεφάνι, ο καθένας ας κάνει αυτό που νομίζει. Όχι, okay, είναι συγκεκριμένα πράγματα, άκουτα να σου πω. Λοιπόν, yeah. Άμα έρθει εμένα κάποιος στην κηδεία ενός φιλικού μου προσώπου, έτσι, στο μνημόσυνο, δεν θα τον πάρω εγώ με τις κλωτσές. Έτσι, είναι εμείς. Ούτε πλάτη έχουμε γυρίσει, ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τις πλάτες να τις κυνηγάμε, όχι να τις γυρνάμε. Έτσι. Αυτό. Εντάξει, απλά κακό στην ομάδα να μην αυτό, αυτό. Κακό στην ομάδα να μην γίνει. Η ομάδα είναι παραπάνω. Και κακό και στην αξιοπρέπειά μας. Ναι, και η ισορροφημία του κόσμου του Ολυμπιακού είναι σημαντικό πράγμα. Είναι η διάζουσα η περίπτωση γιατί πέφτει να παίξει με αυτούς τώρα και συμπέφτει με το μνημόσυνο. Είναι ιδιαίτερη στιγμή. Δεν πειράζει. Οι διάζουσες, οι μάγκες και οι αρσενικοί φαίνονται στις διάζουσες περιπτώσεις. Δεν φαίνονται στις συνηθισμένες. Λοιπόν, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ απ' όλα, το παιχνίδι θα το κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Θα το κερδίσει και εύκολα και μπορεί πάλι να γίνει καμία όμα όπως έγινε στην Τούμπα και να πάει 2-0 το παιχνίδι στο 20-25 και να σταματήσει ο Ολυμπιακός από σεβασμό για να μην τους ξεφυλίσει. Άλλο είναι αυτά, θα τα βγάλω. Όχι, εκεί έτσι. Να έχει υπόψη του το τι τον περιμένει αν κάνει το παραμικρό από αυτά που καταλαβαίνετε την ώρα. Εντάξει, εκεί πέρα, άστο, ναι. Εκεί καλά έγινε και το χειριστήκαμε. Φυλάξαμε τα πόδια του. Και το χειρίστηκε ο Ολυμπιακός. Και τα πόδια μας φυλάξαμε και φυλάξαμε και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστό, προστατεύσαμε. Σωστό. Εδώ είναι άλλα. Εδώ πρέπει να. Εδώ κυριαρχεί η μπάλα. Εντάξει, αυτό. Δεν ξέρεις τι το λες. Δεν ξέρω η ομάδα, άστα. Τα άλλα όλα σωστά που είπες. Από εκεί και πέρα οι παίκτες του Ολυμπιακού θα ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ξέρουνε. Άστα, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Αφού δεν ξέρεις τι λες. Ξέρουνε. Άμα δεν ξέρεις, ξέρει ο Σίλβα και τους τα λέει. Έγινε. Καλό βράδυ, φιλαράκο μου. Καλό βράδυ. Να πω στον Γιώργο. Γεια σου, φίλε μου. Να πω στον Γιώργο τον Τόμπρα από Αμερική που μου έστειλε αυτό το μήνυμα. Μην ανησυχείς Γιώργο μου καθόλου για αυτό το θέμα. Ολυμπιακοί είμαστε, άλλοι μόνο. Και μια και λέμε τώρα για το μνημόσυνο το δικό μας που δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ από τότε που έγινε. Να πούμε ότι οι παοκτζίδες, μέχρι που πάθανε τα παιδιά αυτά δυστύχημα και κακώς πεθάνανε τέλος πάνω αυτά τα παιδιά και κακώς, να μην γινόταν ποτέ, να μην πεθαίνανε ποτέ αυτά τα παιδιά του ΠΑΟΚ, βρίζανε τους νεκρούς του Ολυμπιακού. Μετά βάλανε για κάνα δύο χρόνια λίγο και μετά εμείς δεν θέλουμε να πάθετε το ίδιο. Ούτε και του Παναθηναϊκού τα παιδιά που πεθάνανε τότε που από την Έδεσα απερχόντουσαν, θέλαμε να πάθετε και εσείς κάτι για να το θυμηθείτε μετά ότι δεν πρέπει να βρίζετε νεκρούς. Αυτό είναι ανθρωπιά. Εντάξει, με λίγα λόγια. Από τα χρόνια του 81 μέχρι τότε που πάθε ο ΠΑΟΚ αυτό, που μακάρι άλλη μια φορά το λέω να μην είχε συμβεί, βάλατε μυαλό. Λοιπόν, με λίγα λόγια, επειδή εμείς τα πράγματα τα έχουμε μάθει σωστά. Εμείς δεν βρίσκουμε. Ούτε ακόμα και το παιδί της ΑΕΚ που είναι στο Βαριντάου, που με έναν άπειρο το έχουμε βρίσει. Αλλήμον, το χειροκροτήσαμε. Το χειροκροτήσαμε όλο το πέταλο. Το πέταλο. Συμπαδέλφια. Τίποτα. Εμείς, επειδή τα έχουμε μάθει τα πράγματα σωστά, είμαστε ακέραιοι από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε. Είναι κάποιες αξίες, κάποια πράγματα συγκεκριμένα που δεν αλλάζουν. Ούτε έχουν χρώμα. Έτσι. Αυτό. Τώρα τι κάνανε αυτοί, αν είναι okay. Η κολοτούμπα του ναι, τέτοιου. Αυτό, εμείς, ναι, έτσι ακριβώς. Σαν Ολυμπιακός είναι η στάση μας ακέραιη, έτσι, κάθετη και ευθεία. Συγκεκριμένα πράγματα. Όπως τα ξέρετε, αυτά θα αντιμετωπίσετε. Είτε είναι από ανθρωπιά, είτε είναι από σεβασμό, είτε είναι από μαγιά, είτε είναι από να φάτε καμιά δικοσαριά γκολ. Όλα, δεν τα ξέρετε. Αλλά, αυτά που ακριβώς περιμένετε από εμάς, από τους Πειραιώτες, από τους Ολυμπιακούς. Το Πειραιώτες είναι. Πειραιώτης είναι όλη η Ελλάδα, έτσι, δεν το χρωματίζω, έτσι. Αυτά που περιμένετε στους Ολυμπιακούς, αυτά ακριβώς παθαίνετε. Αν μη τι άλλο, είμαστε συνεπείς σε όλα. Εμπρός. Και στο λόγο μας και στη μέσα μας.
Έλα, φίλε. Γεια σου, γεια. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Στάκη. Γεια σου, Άκη. Γεια. Σέρχιο Γιούλα από Μαδρίτη. Τι είσαι? Ο Σέρχιο Γιούλα τη Μαδρίτη. Ο. Ο Γιούλ, ναι, ναι, μπράβο, ναι, είσαι ο Γιούλ, ναι, μπράβο. Κόνιο, καράχο, πούτα και να παριός, άντε γεια! Διέχονται πούτα. Μια που σε καθόλου. Εντάξει είμαστε. Ναι, εντάξει είμαστε. Εντάξει. Από τη Μαδρίτη. Καλησπέρα. Είμαστε, καλησπέρα. Εμείς ξέρουμε και 10 Ισπανικά, που δεν είμαστε την για τη Μαδρίτη. Την ομάδα σου παίζει. Εντάξει, ρε, άστον. Ολυμπιακός, ρε. Τι αύριο τι θα γίνει. Γεια σου, Κωστάκη. Μπαγκλαντές, θα γίνεις αύριο. Αγόρι μου, Κωστάκη μου, ναι. Γίνεται Μπαγκλαντές. Εμπρός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Χρήστος ονομάζω, ο Μενής τηλεφωνώ. Γεια σου Χρήστο. Α, εκεί είμαι. Το μόνο που θέλω να αναφέρω, μια σήκα να ζάπνει την τηλεόραση, αυτό που άκουσα με τους νεκρούς, είναι τραγικό, είναι τη 2016, να ακούμε τέτοια πράγματα. Σωστό. Τέτοια καραγκιοζηλίκια από κάφρους, από οτιδήποτε θέλω να πείτε. Σωστό. Είπε το παιδί. Ότι... Τίποτε παραπάνω θέλω να πω, θέλω να τοποθετηθώ ομαδικά, ούτε το παδικά. Ναι, φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να λέμε τώρα, έχεις απόλυτο δίκιο. Να μην βρίζουμε. Εδώ στην αρχαία εποχή θα σταματάγανε τον πόλεμο και θα βάλουν τους νεκρούς και μετά συνεχίζανε. Τον πόλεμο. Είναι καραγκιουζιλί και υπήρξαν άνθρωποι, παιδιά. Είναι δυνατόν να πεθάνει ένα αεξή και να βρίζω εγώ τον αεξή, το πεθαμένο μωρέ ή τον Παναθηναϊκό. Τι αναδρία και τι πουσιά είναι αυτή. Και η μανούλα του να. Και να κλαίει η μανά του. Σπαράζει. Όχι, φίλε μου, αλίμονο τώρα, κοίτα να δει, ρε Χρήστο. Έχουν γίνει Χρήστο, δεν είναι το όνομα του παιδιού. Χρήστο, το αυτονόητο. Δηλαδή με αυτά που ξέρω εγώ με τον πρόεδρο, με την πρόοδο, τον πολιτισμό και τι πολιτισμός είναι αυτός και τι πρόοδος έγινε εξεζητημένο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι στάνταρ και δεν έχουν χρώματα. Τέλος. Άσε με ρε φίλε τώρα. Πες εσύ. Έτσι δεν είναι. Πες. Ναι, ναι, εγώ πείτε, είμαι φίλος της ΣΑΕΚ, ούτε εκεί πέρα πηγαίνω, τα από τηλεόραση, δίπλα παραπάνω. Και να πας να πω και να τοποθετηθεί ότι είναι καραγκιοζηλίκια όλα αυτά που γίνονται. Σωστό, σωστό. Βρίζουν νεκρούς. Και εκεί πέρα να πηγαίνεις, φίλε μου, να είσαι καλά. Σωστό, φίλε μου. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σου και εσένα και εσύ. Εσύ τα καλύτερα. Ρε παιδιά, πάνω απ' όλα, καταρχήν είμαστε Έλληνες, έτσι. Υπάρχει μια μπέσα, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτά τα νεόφερτα δεν ξέρω από πού είναι. Δηλαδή εντάξει, και επειδή έχει φάει 5 φάπες ποδοσφαιρικές ή μπασκετικές ή οτιδήποτε, πρέπει να κάτσεις να βρίσεις, δηλαδή να στεναχωρήσεις. Έχει που έχει η φουκαριάρα η μάνα της στεναχώρια της, η κάθε μάνα και ο κάθε πατέρας. Να σε ακούει και εσένα να βρίζεις το παιδί του, γιατί, επειδή ήταν μια άλλη ομάδα. Εμπρός. Και κάνετε μετά και τους μάγκες. Δηλαδή αυτός, αυτό που έχει πει αυτός κάνει και το μάγκα. Έχει λόγο υπόστασης. Έλα φίλε καλησπέρα. Έρχεται ο Λέτο. Έρχεται ο Λέτο όπως είναι δύο γαζά. Ρε φίλε πήγαινε πρώτα στα ποντιλάικα το αδυνατήσεις. Τίποτα ναι εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Φτιάχνω το πόδι που είναι διεγισμένο. Και εντάξει, εδώ είμαστε εμείς. Καλά είναι. Εδώ είμαστε ρε σκοροϊδεύει ρε. Μόσης έχετε. Γιατί δεν θέλετε, αφού έχετε τόσους καλούς παίκτες και έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Για σύνταξη. Γιατί δεν θέλατε να μας αντιμετωπίσετε και μπήκατε μέσα αδιακώς στο παιχνίδι. Έρχονται. Μήπως περιμένατε το Λέτο. Τι γίνεται. Ήρθε και ο Λέτο, να τον δούμε. Παρεμπιπτόντως, τι έχει κάνει, Φρατζουλά. Γιατί στον Ολυμπιακό είχε τα νεμαλούρι, κανονικά Αργεντίνο. Τι ήταν Αργεντίνο, τι έγινε, Στράκι. Με Φρατζούλα. Με Φρατζούλα. Άμπρα. Στράκι. Όχι, μόνο εντάξει, εκεί να. Λέω. Να ταιριάζεται. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα, παιδιά, εγώ είμαι. Εσύ. Καλησπέρα, αδέρφια μου. Να πω λίγο σε Ολυμπιακά, να το καταβλήσω ένα πέραμα, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ζητήσω, σαν Ολυμπιακός, έτσι ο παδός Ολυμπιακού, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτό το μεγάλο τον πρόεδρο, το Μαρινάκη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εδώ και 5 χρόνια έχει ήθος και αξιοπρέπειας και έχει διδάξει πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα κάποιοι άλλοι που αν θέλουν να το χαλάσουν είναι πρόβλημά τους και δικαίωμά τους. Εμείς δεν πέφτουμε στην κλούπα αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, επειδή έχετε ένα τέρπι, ας πούμε ότι είναι τέρπι, την Κυριακή και επειδή θα καταθέσουν αυτοί οι παουζίδες κάποιο στεφάνι, εμείς δεν θέλω να δείξουμε αυτά που δείξανε αυτοί πάνω στην Τούμπα. Αυτό θα γίνει. Γυρνάμε ξεβράκο την πίσω και αυτό. Αυτό θα γίνει. Χειροκροτάμε και τελείωσε. Από εκεί πέρα που θα τους χειροκροτήσουμε, για 90 λεπτά θα κοιτάξουμε την ομάδα μας. Σωστό.
και θα είμαστε στο πλευρό της ομάδας. Ακριβώς. Λοιπόν, κάνουν επίθεση αυτοί, γιουχάρουμε εμείς. Μπράβο. Τίποτα άλλο, ούτε πετάμε τίποτα μέσα, ούτε ρίχνουμε τίποτα μέσα. Κάποια μαγκάκια τα λέιζερ να τα αφήσουν στο σπίτι. Αυτά δεν περιέχουν στον Ολυμπιακό, γιατί κοιτάνε ακόμα και τη γωνία για να μας τιμωρήσουν. Και μόνο αυτό που μπορούν να την πατήσουν από εμάς είναι μόνο η ασπίδα του Ολυμπιακού. Ακριβώς. Και μπράβο και σε εσάς να πούμε, γιατί εσείς κάθε εκπομπή το λέτε και το λέτε και το λέτε συνέχεια. Και μπράβο σας. Δεν τώρα... είναι μόνο, άκου, να σου πω κάτι. Δεν μόνο από εμάς, είναι και όλα τα παιδιά της Θήρας 7 και στους συνδέσμους που γίνεται δουλίτσα. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι. Λέγε. Γιατί... Α, μπράβο. Ναι, λοιπόν, γιατί είπε μόνο για εμάς. Όχι μόνο εμείς. Λοιπόν, αυτά πρέπει να κοπούνε με στο Καραϊσκάκι, γιατί είναι κρίμα. Η ΠΑΕ να πληρώνει πρόστιμα. Και αυτό. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται εμείς σαν οπαδοί κάθε καλοκαίρι να βγαίνουμε στα ράδια και οπουδήποτε να ζητάμε παίχτες και από την άλλη ομάδα να τρώει πρόστιμο. Σωστό, φίλε μου. Πολύ σωστό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι επιχείρηση και μπράβο και ευχαριστούμε αυτόν τον πρόεδρο τον Μεγάλωνα, ναι, που έχω πει να μου κόβει χρόνια ο Θεός από μένα, ναι, και να τα δίνει σε αυτόν, ναι. Γιατί διδάσκει ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα άλλο ένα μήνυμα για να τελειώνω, γιατί σας κούρασα. Ένα μήνυμα που ήρθε προηγουμένως για κάποιο ράδιο που ακούνε. Λοιπόν, γιατί τους ακούτε ρε παιδιά? Γιατί τους ακούτε? Βγάζουνε πλεκτάνια το πρωί με το βράδυ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το κολοράδιο. Ούτε από περιέργεια δεν χρειάζεται, ούτε από περιέργεια. Τίποτα. Έχει ανοίξει ένα άλλο κανάλι, υπάρχουν πιο πολλοί Ολυμπιακοί εκεί πέρα. Εμένα δεν με έχει πληρώσει κανένας για να βγω να το πω. Εγώ έχω 24-24 ώρο στο άλλο κανάλι. Ποτέ δεν τους έχω ακούσει από τον καιρό που έχει πιάσει η διοκτησία αυτός ο Μπούλης. Έτσι κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε. Δόξα τω Θεώ. Ο Ολυμπιακός υπάρχει διοίκηση μέσα, τα παρακολουθάει τα πάντα. Δεν τη γλιτώνει κανένας. Από εκεί πέρα, γιατί να τους ακούσω? Τους δίνω τροφή εγώ ο ίδιος Ολυμπιακός. Τους δίνω τροφή παραπάνω και μιλάνε. Λόγω ύπαρξης. Άμα δεν τους ακούσε, δεν τους ακούμε εμείς οι Ολυμπιακοί που είμαστε οι περισσότεροι, θα κλείσουνε. Πού θα πάει? Α, μπράβο, δεν γίνεται. Δεν τα λέω, μωρέ, δεν τα λέω. Γιατί στους κάνουμε και δίνουμε διαφημίσεις και οτιδήποτε και βγαίνουν και λένε τις βλακίωδες από αυτά που λένε, να πούμε. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανείς Ολυμπιακός στο δίκαιο του, ούτε στα τηλέφωνα, ούτε πουθενά. Άρα. Δεν υπάρχει. Είναι στημένοι, είναι οργανωμένοι, βγαίνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, μα παρατηρήσετε, δίθεν αντικειμενικοί οι Ολυμπιακοί, οι φωνές τους φαίνονται όμως είναι διάκριτες, έτσι, βγαίνουν και λένε για να δημιουργούν χαρμάνι, να τσιμπάει κανείς Ολυμπιακός και ο πάντα ο τηλεφωνητής κάνει τον αντικειμενικό, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να βρει και ο Ολυμπιακός με τίποτα. Μην τους ακούτε. Δεν το βλέπεις και εδώ που λέει ο ένας σοντάκι, του λέει εγώ είμαι Ολυμπιακάρα και μετά αλλάζει παρθενογέννηση, να πούμε. Δεν ξέρει πότε έχει γεννηθεί και ιδρυθεί, να πούμε. Ναι, αυτοί τουλάχιστον δεν είναι και επαγγελματίες. Το κάνουν, φοβούνται και να το πούνε. Οι άλλοι είναι επαγγελματίες λασπολόγοι. Είναι η δουλειά τους αυτή, είναι, έχουν συγκεκριμένα θέματα. Δεν συζητάνε ποτέ για την ομάδα τους. Αν πάρει κανείς να πει για τον Παναθηναϊκό τίποτα άλλο, τον παίρνουν από τα μούτρα. Με τον Ολυμπιακό, ναι, με ευγένεια, αλλά χώσιμο. Έτσι, δίκιο δεν πρόκειται να δεις. Όπως θα λέτε, όπως θα λέτε. Και ένα άλλο τελευταίο που ήθελα να πω, παιδιά. Εγώ δεν συμφωνώ με το μήνυμα που έγραψε ο σύνδεσμος του Εράματος. Έτσι. Α, κύριε, άλλο, έγινε, δεν ήταν σύνδεσμος, κάπου μπερδευτήκαμε. Ήταν ένα άτομο το γράψε. Τίποτα, τίποτα, καμία σχέση, φίλε, καμία σχέση. Κανείς δεν συμφωνεί. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχεις. Να είσαι καλά, αδερφέ, κανείς δεν συμφωνεί και εκεί και τα παιδιά δεν αντιπροσωπεύει το πέραμα. Βέβαια, το είπαμε. Θα το ξέρεις, εκεί γειτονιά είσαι να το μάθεις. Από την ίδια μέρα κιόλας. Λοιπόν, Τετάρτη 6 ώρα παιδιά στο Πόλο. Ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να νικήσουμε, να προκριθούμε, να πάμε να πάρουμε στην Ουγγαρία το κύπελλο. Στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη. 6 ώρα αυτό. Και την Παρασκευή με την Κίμκι. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Πρέπει να το κερδίσουμε. 10 παρατέρα. Άλλα... Και το βράδυ θα είμαστε εδώ. Τη Σαββατοκύριακο. Για να πούμε το λιμάνι. Είναι βαθύ. Δευτέρα. Την Παρασκευή αυτό. Α, την Παρασκευή θα πούμε για τα άλλα. Α, μπράβο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γεια σας.